Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συνακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Χρυσός, τα πρώτα λόγια, η προνολόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!». Καλησπέρα. Focus FM 103 και 6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Έχουμε μαζί μας τις καλύτερες μπαταρίες, X-Power Batteries. Λαγκαδά 109 βρίσκεται το κατάστημα. Σε περίπτωση που μείνετε από μπαταρία, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-735-722. Το καλύτερο γυράδικο, κατούνι με πολυτεχνείου στα λαδάδικα, μπουκιά μπουκιά. Τι θέλεις γυράκι, τι θέλεις σουτζουκάκι, σουβλάκι, κοτοσουβλάκι, πανσετάκι, τι γουστάρεις ρε φίλε τώρα να πούμε. Πάνε εκεί πέρα στα λαδάδικα. Μεσημεράκι, βραδάκι, απογευματάκι και ραντεβού μπορείς να βγεις εκεί πέρα. Μπουκιά μπουκιά, λαδάδικα, κατούνι με πολυτεχνείου, άλλα κρέατα, άλλη ποιότητα, άλλη κατάσταση.
Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Για άλλη μια φορά ήρθε η δικαίωση για την εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Για άλλη μια φορά δικαιώνομαι για αυτά που έλεγα. Για άλλη μια φορά, διότι όσοι με ακούτε τακτικά θα θυμάστε τι έλεγα για τον Αντώνη Ρέμο. Τι έλεγα για τον Αντώνη Ρέμο? Έλεγα ότι ζυγώνει κοντά στο Μητσοτάκη και όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης πάει και τρώει μαζί του εδώ πέρα σε κάτι στενά στην Ικτίνου από κάτω. Γιατί ο Ρέμος έχει προβλήματα με την εφορία. Το θυμάστε που το λέγαμε. Και σας έλεγα ότι υπάρχει περίπτωση ο Ρέμος να θέλει να διαγράψει τα χρέη του και γι' αυτό να στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ τα έλεγα, εσείς δεν τα ακούγατε. Και τα έλεγα πριν 7-8 μήνες που προεκλογικά στήριξε κούλι ο Ρέμος. Γιατί στήριξε κούλι ρε Ρέμο? Γιατί σου ξύπνησες μια μέρα και σου είπε να πούμε ένα αγγελάκι στα αυτή, στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Όχι, κάτι είχες να κερδίσεις. Και τι είχες να κερδίσεις? Να διαγραφούν τα χρέη, να κλείσουνε το μάτι στο φίλο του τον Πιτσιλί. Τι ήταν αυτό που συνέβαινε? Δεν μας λες. Γιατί δεν μας λες? Και τώρα τραγουδάς αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι θα τραγουδάει τώρα ο Αντώνης Ρέμος. Να ξέρετε, μετά από τις εξελίξεις που είχαμε. Γιατί είχαμε εξελίξεις και θα τις πούμε και τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το όνομα του Αντώνη Ρέμου. Η εφορία λέει ξεψαχνίζει τους λογαριασμούς του. Ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι με εκθέτουνε, λυπάμαι. Στο πόρισμα της αρχής λέει γίνεται αναφορά στις χαμηλές φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο τραγουδιστής και ειδικότερα λέει φέρεται ότι την τελευταία πενταετία στις δηλώσεις του καταγράφεται εισόδημα περίπου 50.000 ευρώ το χρόνο. Η υπόθεση λέει έρευνα της αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων και εγκληματικές δραστηριότητες για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή από τον Αντώνη Ρέμο. Έχει πάρει μεγάλη έκταση, έχει βάλει λέει τους δικηγόρους του. Για να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτή την πολύμηνη έρευνα, να μπορέσουν να πούνε ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί στο πόρισμα αυτό διατυπώνεται με σοβαρές υπόνοιες ότι υπάρχει φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ και μιλάει αυτό το πόρισμα και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντίστοιχου ύψους από το γνωστό τραγουδιστή. Να πούμε ότι η αρχή μετά από πολύμηνη έρευνα προχώρησε σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, των προσωπικών του λογαριασμών, των λογαριασμών μιας επίμαχης εταιρείας, των σκαφών, των τραπεζικών θηρίδων, μέχρι να βρεθεί αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Πενήντα χιλιάρικα το χρόνο δήλωνε. Και εδώ λένε ότι έχει φοροδιαφύγη για 1,5 εκατομμύριο και ότι ξέπλαινε χρήμα και. Τυχαίο το ότι έτρωγε με το Μητσοτάκη. Τυχαίο το ότι τον στήριζε ενεργά. Τυχαίο που πήγαινε σε κάθε παρουσίασή του και εμφανιζόταν εκεί πέρα και στεκότανε να πούμε σαν τη γλάστρα. Δεν ήτανε τυχαίο. Εγώ σας τα έλεγα. Εσείς δεν τα ακούγατε. Και τώρα έχουμε τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος σπίτι του με την κιθάρα του τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Μη ρωτάς τι κάνω απόψε, από το πρωί που ξέρω εγώ πως θες να δεσμεύτηκαν. Εδώ καίγεται ο κόσμος, τι να πω που να είναι σταθερό.
σε σένα που αγαπώ. Αυτά τραγουδάει τώρα μετά από τις εξελίξεις. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να ορκιστώ, σ' αυτό το χύμα κόσμα εγώ που ζω. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Μπορεί να μπει, μπορεί να βγει, μόνο αυτός ξέρει τι θα γίνει. Μέσα θα τη βγάλει, έξω θα τη βγάλει, ανάλογα με τις αποφάσεις του φίλου του Κούλη. Δώσε, δώσε, Αντώνη, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι, ή μέσα θα πας, ή θα σε βοηθήσει ο Πρωθυπουργός. Εδώ μέσα σε μια ώρα, καταστραφήκε μια χώρα. Μέσα σε μια ώρα καταστράφηκαν όλα. Μπορεί να βγω, μπορεί να πω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς. Όπως κι αν έχει, εσύ είσαι δημόσιο πρόσωπο, ρε Αντώνη. Και επειδή έχουμε ταξικό πρόβλημα στην Ελλάδα, εσένα δεν θα σε βάλουν στη φυλακή. Διότι θα χάσουν ψήφους με αυτόν τον τρόπο. Έτσι σκέφτονται, θα χάσουν σταυρουδάκια. Να, θα γίνει κανένα δικαστηριάκι. Να, θα δώσει κανένα φράγκο κάτω από το τραπέζι, να πούμε, σε κανένα δικηγόρο, σε κανένα εισαγγελέα, σε κανένα τέτοιο. Θα την γλιτάρεις. Θα την γλιτάρεις. Επίσης, έχεις αφήσει και κάτι φέσια στον Ηρακλή, ε. Από το Κιλκείο έχεις και άλλες υποθέσεις ανοιχτές. Και έτσι όπως το βλέπω, να συνεχίζεται η κατάσταση μαζί σου. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχεις ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Αν συνεχίσει δυστυχώς η κατάσταση έτσι μαζί σου, νομίζω ότι από αυτό το τραγούδι που ακούσαμε με την κιθάρα σου, θα τραγουδάς αυτό στη συνέχεια που θα βάλω τώρα. Αυτό θα τραγουδάς, φιλαράκι μου, από εδώ και πέρα, να το ξέρεις. Κομμένη μάτια, τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με τα αληθινά. Να με αγαπήσεις, μωρό, τι έχεις πια. 50 χιλιάρικα, ρε. Η καρδιά μετράει πραγματικά. Το χρόνο. Μόνο η καρδιά. Πώς θα πήρες ρε τα κότερα, πώς κάνεις βόλτες να πούμε. Νόμιζες ότι μπορείς. Και εσύ νόμιζες ότι μπορείς. Μια ζωή μου ότι βρεις, σπίτια, μάξια, λεφτά. Ήταν όλα από καπνό, χαθήκαν φως με αυτά που μας λέγανε καιρό. Όλα από καπνό ήτανε, Αντώνη. Κομμένα μάτια, τα δανεικά. Αν θες να ζήσεις, ζήσε με. Έτσι είναι η κατάσταση, φιλαράκια μου. Καταλαβαίνετε, αν είσαι φίλος του Μητσοτάκη, όλα λύνονται. Άμα είσαι πλεμπαίος, ετοιμάσου να σου πάρουν ό,τι έχεις. Δεν πετάξανε τον άνθρωπο από το σπίτι του και ολόκληρος δήμος, ενώ δούλευε 25 χρόνια και δεν μπορεί να του βρει ένα κρεβάτι. Και εδώ άλλος δηλώνει ότι παίρνει 50 χιλιάρικα το χρόνο και είναι ένας από τους πιο διάσημους τραγουδιστές της Ελλάδας. 1,5 εκατομμύριο φοροδιαφυγή. Δικαιώνομαι, γιατί πριν 8 μήνες σας λέω, έλεγα εδώ πέρα από αυτό το μικρόφωνο, το οποίο απορώ πως έχει αντέξει ακόμα, ότι ζυγώνει στη Νέα Δημοκρατία για να του διαγράψουνε χρέη ή για να τον γλιτώσουνε. Δεν ακούγατε όμως. Πάλι γαργάρες κάνατε. Τώρα θα μου πεις, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, δεν ασχολούμαστε με το ρέμο. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη τι θα κάνει με το ρέμο. Όχι ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ένα για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου. Για τα μάτια του κόσμου. Απλά είναι καλό να ακούγεται η αλήθεια για το τι γίνεται. Να ξέρετε, να είστε αφυπνισμένοι, γιατί πλέον δεν μπορείτε να πιστευτείτε το κράτος. Το ξέρετε, το ξέρω, το ξέρουν όλοι. Δεν χρειάζεται το συζητάμε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς το κράτος και προς την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Εδώ θα μου πεις τώρα άλλοι.
Βγάλανε με τους Αμερικανούς εκατομμύρια. Εκατομμύρια κόψανε. Είναι δυνατόν να είσαι με τους Αμερικανούς, να βγάζεις λεφτά με τους Αμερικανούς και να μην δέχεσαι εντολές από Αμερικανούς? Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δυνατόν να είσαι με τους Αμερικανούς, να στηρίζεις ενεργά τους Αμερικανούς και να μην σε βάζει χέρι η πρεσβεία? Γιατί η πρεσβεία βάζει χεράκι. Βάζει χεράκι σε κάτι άτομα. Βάζει χεράκι σοβαρό και του λέει τι να κάνει. Να έχετε το νου σας, ποιοι είχαν παρεδώσει με την Αμερικάνικη πρεσβεία? Ποιοι έχουν παρεδώσει στην Ελλάδα με την Αμερικάνικη πρεσβεία? Αυτοί που έχουν παρεδώσει και έχουν βγάλει λεφτά με την Αμερικάνικη πρεσβεία έχουν ένα λυσβερίσι σοβαρό. Δέχονται εντολές, ανήκουν σε στοές. Ξέρεις τώρα πώς πάει. Εδώ πέρα πούμε όλη την αλήθεια, βιλαράκια μου. Όλη η αλήθεια υπάρχει. Υπάρχει. Και το παγόβουνο είναι μεγάλο, γιατί το παγόβουνο στην επιφάνεια είναι πολύ μικρό. Βλέπεις ένα βουναλάκι. Βλέπεις ένα μικρό παγόβουνο. Αλλά από κάτω στο βυθό είναι τεράστιο το παγόβουνο. Μην βλέπεις την επιφάνεια. Και εγώ είμαι εδώ πέρα για να σας λέω τι γίνεται κάτω από το νερό, πίσω από την κουρτίνα, στο παρασκήνιο. Γιατί στην πίστα βγαίνουν όλοι οι ηθοποιοί και οι υποκριτές και δίνουν την παράστασή τους. Τι ισχύει στην πραγματικότητα όμως? Αυτό είναι που πρέπει να προσέχετε, αυτό είναι που πρέπει να υπολογίζετε, αυτό είναι που πρέπει να αντιλαμβάνεστε. Εκεί είναι όλη η αλήθεια, εκεί κρύβεται. Γιατί καλός ή κακός, οι πιο πολλοί είναι διπρόσωποι. Πιο πολλοί βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Ποιος είσαι πραγματικά? Τι δουλειά έχεις με την Αμερικάνικη πρεσβεία? Γιατί σου δώσανε τόσα λεφτά? Ποιος είσαι και σου δώσανε τόσα λεφτά? Έλα λίγο να αναρωτιόμαστε και να τα βάζουμε κάτω. Γιατί δεν μπορώ να ακούω αηδίες. Δεν μπορώ να ακούω τώρα τον καθένα να μου το παίζει εθνοσωτήρας και να λέει στον κόσμο αυτά που θέλει να ακούσει. Θέλει ψυχή και τόλμη, ρε. Θέλει να έχεις καθαρή ψυχή, να έχεις καθαρή ματιά. Και όντως να εννοείς αυτά που λες, όχι να παπαγαλίζεις για να μαζέψεις ψηφοφόρους. Όχι να το παίζεις ιδεολόγος, ενώ δεν είσαι ιδεολόγος. Γιατί ένας ιδεολόγος πρέπει να εκπροσωπεί και την ιδεολογία του. Δεν γίνεται εγώ να λέω, για παράδειγμα, ότι είμαι κομμουνιστής και παράλληλα να μένω στην Εκάλη και να έχω 10 αμάξια. Δεν γίνεται εσύ να λες ότι είσαι εθνοσωτήρας, ότι είσαι πατριώτης, ότι είσαι υπέρ της οικογένειας και υπέρ της θρησκείας και να κερατώνεις τη γυναίκα σου. Ποια υπέρ της οικογένειας? Πώς είσαι υπέρ της οικογένειας και να κερατώνεις τη γυναίκα σου? Δεν είσαι υπέρ της οικογένειας και βγαίνεις και λες πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ποια πατρίδα, θρησκεία? Ποια οικογένεια, ρε? Ποια οικογένεια? Δεν τηρείς την ιδεολογία σου, δεν είσαι ιδεολόγος. Είσαι καραγκιόζης. Επίσης, πατρίδα. Όλοι για την πατρίδα. Όλοι, η πατρίδα αυτό, η πατρίδα, είμαι πατριώτης, είμαι το ένα. Τι έχεις κάνει για την πατρίδα, ρε? Τι έχεις κάνει για την πατρίδα? Γιατί κάποιοι πήγαν και ψήφισαν, να πούμε, τον νόμο για να παίρνουν τα φαντς και τις πρακτικές στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Και μετά βγαίνουν και σας λένε είναι πατριώτες. Βγαίνουν και σας λένε ότι είναι εθνοσωτήρες, ότι είναι ιδεολόγοι. Πώς είσαι ιδεολόγος? Άμα είσαι ιδεολόγος υπέρ της πατρίδας, μάζεψε τρόφιμα, πάνε στη φωτιά, πάνε στην πλημμύρα, βοήθα τον κόσμο, πάνε στα σύνορα. Πατριώτης και εθνοσωτήρας από πού? Από τη γραφιάρα σου, με το κλιματιστικό σου και αραχτός και light. Να μην μιλάς για τίποτα και να βγαίνεις απλά και να λες είμαι πατριώτης. Δεν είσαι πατριώτης. Ο πραγματικός πατριώτης δίνει αγώνα. Ο πραγματικός πατριώτης είναι υπεύθυνος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για το καλό της Ελλάδας και όχι για την παρτούλα του. Εντάξει, γιατί υπάρχουν, ξέρετε αυτό που σας έλεγα με τους αρχηγούς, όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί και οι περισσότεροι το παίζουν εθνοσωτήρες, μήπως και γίνουν αρχηγοί. Μήπως και, σου λέω, άλλος θα βγω μπροστά, θα πω ότι είμαι ιδεολόγος, θα βγω να πω ότι είμαι πατριώτης, ότι είμαι υπέρ της θρησκείας, υπέρ της οικογένειας. Δεν τηρεί τίποτα από όλα αυτά πάνω στην ιδεολογία του. Και βγαίνει, παρπαρίζει, λέει ό,τι λέει, γιατί? Για να μαζέψει κόσμο, να τον πιστέψει και στο μυαλό του να σκεφτεί ότι μπορώ να γίνω αρχηγός.
Για τη δόξα δηλαδή γίνονται όλα. Δεν γίνονται για την πατρίδα. Για την προβολή γίνονται όλα. Για τη διασημότητα γίνονται όλα. Δεν γίνονται για την πατρίδα. Έτσι δεν είναι, φιλαράκια μου. Να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Γιατί αν θες να χτυπήσεις το σύστημα, βγαίνεις και λες. Ο Μαρινάκης έκανε αυτό. Ο Κούλης έκανε εκείνο, ο Αλαφούζος έκανε το άλλο, είναι χορηγή, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει το ένα, υπάρχει αυτό. Έτσι χτυπάς το σύστημα, με αλήθειες, με ονόματα, τοποθετημένος, έχοντας άποψη για το τι γίνεται, με αντίληψη. Έτσι, με ονοματάκια, με υποθέσεις, για να μπορέσεις να αποκαλύψεις και να χτυπήσεις το σύστημα. Λέγοντας ότι εγώ είμαι πατριώτης, είμαι ιδεολόγος, είμαι αυτό, δεν είσαι. Δώσ' τον αγώνα σου. Δώσε αγώνα. Και ο κόσμος από μόνος του θα πει αν είσαι ή δεν είσαι πατριώτης, αν είσαι ή δεν είσαι ιδεολόγος. Βγαίνουν όλοι και λένε τι είναι. Θα αποφασίζει ο κόσμος τι είστε. Δεν μας πείτε εσείς τι είστε. Απ' τις πράξεις κρίνεται ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα βγαίνει ο άλλος και λέει εγώ έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το ένα, έκανα το άλλο. Και δεν τα έχει κάνει. Αφού δεν τα έκανες, ρε. Τι βγαίνεις και λες να πούμε αρλούμπες. Και κάποιοι το πιστεύουν. Λοιπόν, να ξεχωρίζετε τους φελούς από αυτούς που αξίζουν. Εδώ ο Αβγενάκης είναι ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη ο οποίος ξεκινάει παρτίδα σκάκι με πρώτη κίνηση τον βασιλιά. Που αυτό δεν γίνεται στο σκάκι. Πήγε, έκατσε να πούμε σε ένα τραπέζι να βγει φωτογραφία. Άκου τώρα. Τον έβαλαν μπροστά του μια σκακερά. Άκου. Τον έβαλαν μπροστά του μια σκακερά. Και καλά να πιάνει ένα πιόνι και να το κουνάει, ώστε να δείχνει ότι είναι σκακιστής. Όποτε θέλει τον παίζω ένα σκάκι, να φύγει να πούμε με κλάματα. Αλλάζω αυτό. Να δείξει ότι είναι σκακιστής. Και τι κάνει ρε παιδιά ο Φελός, ο Αβγενάκης. Στη φωτογραφία, υπάρχει φωτογραφία. Έχει πιάσει πρώτη κίνηση να κάνει με το βασιλιά. Ρε δεν μπορείς να κάνεις πρώτη κίνηση με το βασιλιά. Γελίε. Στήθηκες να βγεις φωτογραφία να δείξεις ότι παίζεις σκάκι και δεν ξέρεις να παίζεις σκάκι. Άντε. Και ο Αβγενάκης δεν ξέρει να παίζει σκάκι. Είναι φετζής, ήθελε να βγάλει φωτογραφία, να το παίξει ότι ασχολείται με το σκάκι και ότι έχει μυαλό στρατηγικό και πάει λέγοντας. Ο φωτογράφος. Άλλος ηλίθιος από εκεί. Καλά ρε, δεν το βλέπεις το γελίο που έχει πιάσει να πούμε τον βασιλιά να πάει να τον κουνήσει. Πες το να. Ρε Αβγενάκη, πιάσε ρε φίλε το στρατιωτάκι, δεν μπορείς με βασιλιά να παίξεις πρώτη κίνηση. Δηλαδή εντάξει, είστε για κλάματα όλοι μαζί. Μια φωτογραφία δεν μπορείτε να βγείτε. Μια φωτογραφία δεν μπορείτε να βγείτε. Και ο Μητσοτάκης παλαιότερα με το πιρούνι που το πήγανε να τον βγάλουν φωτογραφία ότι και καλά τρώει. Και είχε πιάσει το πιρούνι και ο φωτογράφος, άλλος ηλίθιος, είχε βγάλει το πιάτο και το πιάτο ήταν άδειο. Τι έτρωγε να πούμε ο Μητσοτάκης. Άδειο πιάτο. Τι έτρωγε. Πορσελάνη έτρωγε. Δηλαδή για το Θεό. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά που είναι ηθοποιοί και φετζίδες, είναι και ψεύτες, μεγάλοι ψεύτες. Βγαίνει, σας λέω, λέει ο άλλος, στην Πορτογαλία καίγονται, στη Βουλγαρία καίγονται, παντού καίγονται, λέει, δεν καίγεται μόνο η Ελλάδα. Και βγάζει ανακοίνωση η Πορτογαλία με χάρτες κανονικά και με στατιστικά και δείχνει και λέει, παιδιά, στην Πορτογαλία δεν καίγεται, δεν καίγονται τόσα πολλά δάση. Μια φωτιά πήραμε και τη σβήσαμε. Στη Βουλγαρία βγαίνουν, λένε το ίδιο. Παιδιά, η Βουλγαρία δεν καίγεται, κάηκαν κάτι θάμνη. Και η Αλβανία το ίδιο και τα Σκόπια το ίδιο. Στην Ελλάδα καίγεται όλη η Ελλάδα. Γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα? Γιατί είναι ανοργάνωτοι, δεν δώσανε λεφτά στην πυροσβεστική. Γιατί είναι ανίκανοι, μιζαδόροι, οι οποίοι αρπάζουν από παντού χρήμα και έχουν καταστρέψει τη χώρα. Και παράλληλα, πάνω σε αυτή την ανευθυνότητα, την εσχεμένη ανευθυνότητα, έχουν περάσει και νόμο στις καμένες εκτάσεις να μπορούν να στήσουν τα αιωλικά τους πάρκα την πίσνα τους. Καλά περπατάει το σχέδιο και γίνονται δισεκατομμυριούχοι μετατρέποντας τη χώρα σε μπαταρία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καλά, να μην πούμε από πότε λέγαμε για το ότι ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει την μπαταρία της Ευρώπης στην Ελλάδα. Να μην το πούμε αυτό. Εντάξει, γιατί όσοι ακούτε τακτικά, ξέρετε πόσους μήνες πριν λέω και εγώ και ο τραπεζικός και διάφοροι άλλοι εδώ πέρα πραγματάκια
τα οποία βγαίνουν μετά από 7-8 μήνες και λένε «Α, τι έγινε, τι έγινε, αφού δεν ακούτε Focus FM 103 και 6. Αφού δεν ακούτε ρε κόντρα στο σύστημα. Ακούτε να πούμε τον άλλο που μιλάει για τον ΠΑΟΚ, τον άλλο που μιλάει να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία και τη Σπυράκη όλη μέρα, τον άλλον που γλύφει ό,τι βρίσκει, τον άλλον που κάθεται κλαίει και μαλώνει για τον Άρη. Αυτούς ακούτε ρε. Δεν ακούτε σοβαρά πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε αποκαλύψεις, εδώ πέρα έχουμε ιδεολογία, εδώ πέρα κοιτάμε μπροστά στο μέλλον. Να σας πούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει, να είστε προετοιμασμένοι. Μήπως και έρθει καμιά ανατροπή. Ποια ανατροπή να έρθει όμως? Άμα πας και πεις τώρα εδώ πέρα έξω σε κανέναν ανατροπή, 9 στους 10 θα σου πούνε για το στοίχημα. Ποιο μάτς ήρθε ανατροπή θα σου απαντήσει. Ρε, ανατροπή του συστήματος. Ανατροπή της κατάστασης. Να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη σκληρή φορολογία. Να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά που μας έχουν φορτώσει στο κεφάλι μας, από τα προβλήματα, χωρίς να πρέπει να υπάρχουν. Να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ανατροπή του συστήματος. Τη μόνη ανατροπή που ξέρουν οι 9 στους 10 είναι η ανατροπή στο στοίχημα. Που μια ομάδα αν βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο γυρίσει και γίνει 1-2, λέγεται ανατροπή. Αυτό ξέρουν οι περισσότεροι. Όλη μέρα στο στοίχημα, όλη μέρα στα φρουτάκια. Όλη μέρα περνάνε την ώρα τους καίγοντας χρήμα. Ρε άντε παρατήστε με. Και θέλετε εσείς να αλλάξει να πούμε η Ελλάδα? Πώς θα αλλάξει η Ελλάδα ρε? Με τον κουλοχέρι ή πατώντας να πούμε σκυλιά όλη μέρα? Τον άλλον σας λέω το παρελθόν κατάσταση. Τον πετυχαίνω πάνω στο μηχανάκι στη Λαγκαδά. Εγώ είμαι με το αυτοκίνητο. Τον πετυχαίνω πάνω στη Λαγκαδά. Βγαίνει από το βενζινάδικο. Σε παπάκι πάνω ντελιβεράς, ο οποίος οδηγάει μηχανάκι εκείνη τη στιγμή στη Λαγκαδά πάνω. Στο ένα χέρι έχει μπαγκέτα με την οποία τρώει. Οδηγάει μηχανάκι και μπροστά στο μηχανάκι έχει βάση. Πάνω στη βάση είναι το κινητό του και την ώρα εκείνη παίζει φρουτάκια. Ντελιβεράς την ώρα που δουλεύει. Οδηγάει, τρώει μπαγκέτα και παίζει παράλληλα φρουτάκια πάνω στη Λαγκαδά. Τι τον λες τώρα αυτόνα? Ρε, ακόμα δεν πρόλευες να βγάλεις, να πούμε, το 2 ευρώ, το 3 ευρώ. Το έριξες στα φρουτάκια. Τζόγος, σου λέει, έλα ρε, θα βγάλω κανένα 20-άρικο. Την άλλη φορά με έδωσε ένα 50-άρικο. Είμαι τυχερός εγώ δεν χάνω, εγώ δεν κάνω, εγώ δεν ράνω. Βγάλε άκρη. Βγάλε άκρη. Αν μπορείς, βγάλε. Ξέρετε, μια πεταλούδα όταν βρέχει δεν πετάει. Γιατί οι σταγόνες της βροχής μπορούν να καταστρέψουν τα φτερά της. Συνήθως πάνε βρίσκουν ένα καταφύγιο και περιμένουν να περάσει η καταιγίδα. Αυτό ονομάζεται αυτοσυντήρηση. Ονομάζεται αυτοφροντίδα. Και είναι εντάξει να ξεκουράζεσαι κατά τη διάρκεια των καταιγίδων της ζωής σου. Είναι εντάξει το να παίρνεις χρόνο για να βρεις την ευκαιρία που θα πετάξεις μόλις περάσει αυτή η καταιγίδα. Η ανασυγκρότηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτσε με τον εαυτό σου, βρέστα. Περπάτα μπροστά, ποτέ πίσω. Μην γυρνάς πίσω, μην κοιτάς πίσω. Το παρελθόν είναι παρελθόν και έφυγε. Ό,τι μένει αξίζει. Ανάποδα, συγγνώμη. Ό,τι αξίζει μένει. Γιατί ό,τι μένει δεν αξίζει σίγουρα. Ούτε αυτοκίνητα, ούτε γυναίκες, ούτε τίποτα. Ό,τι αξίζει μένει. Ξεχάστε την πρώτη συμβουλή. Ό,τι αξίζει μένει. Γιατί με έχει αφήσει αμάξι που όχι απλά δεν άξιζε. Ήτανε για να το πετάξω στο ρέμα. Θα σας πω όμως μια ιστορία του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ένας τεράστιος τραγουδιστής, αλλά και ένας τεράστιος άνθρωπος. Μια φορά είχε διηγηθεί μια ιστορία και έλεγε ότι το 1965 δούλευε στην Πλάκα, στο κάστρο, εκεί πέρα του Παπαχειμώνα, και την ώρα που βρισκότανε πάνω στην πίστα και τραγουδούσε, πήγε ένα σερβιτόρος και του ψιθύρισε κάτι. Του είπε ότι σε ένα τελευταίο τραπέζι ένας φουγκαράς, λέει, σε περιμένει και θέλει, λέει, να σου πει κάτι. Του λέει του Μπηθηκότση ο σερβιτόρος. Στο πρώτο διάλειμμα, λέει ο Μπηθηκότσης, άφησα τον μπουζούκι στην καρέκλα και πήγα στο τελευταίο τραπέζι να δω ποιος είναι αυτός που με θέλει. Πήγα, λέει, εκεί κοντά του. Του λέω, τι θες φίλε μου? Θέλω, λέει, να δείτε με τα μάτια σας αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Γιατί έχω ακούσει ότι είστε καλός άνθρωπος και έχετε βοηθήσει πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, τον είπε ο Μπηθηκότσης, όταν τελειώσω το πρόγραμμα, το βλέπουμε αδερφέ μου, τώρα είμαι στην πίστα, δεν μπορώ.
Όταν τελείωσε, ήθελε να κρατήσει τον λόγο του, γιατί ήταν σωστός ο Πιθηκότσης. Και πάει τον πιάνει, το λέει, έλα πες μου τι θέλεις, μήπως και μπορώ να βοηθήσω. Τέλος πάντων, μου λέει, να έχεις αυτοκίνητο, να πάμε να το δεις από κοντά τι συμβαίνει. Πάμε, λέει. Ενημερώνω παράλληλα, λέει, ο συνονόματος, δύο τσακάλια να πούμε, από εκεί πέρα από τα μπουζούκια, από το μαγαζί. Τους λέω, ακολουθήστε μας με τα μάξι, γιατί δεν ξέρω που θέλει να με πάει. Αυτός θέλει κάτι να μου δείξει. Μπαίνουν και οι άλλοι δύο από πίσω και τους ακολουθάνε τώρα. Και πάει ο Πιθηκότσης μαζί του. Σε κάποια φάση, λέει, φτάνουμε εκεί πέρα στο Κερατσίνι. Περνάμε, λέει, απέναντι εκεί στα καταπατημένα της Κούλουρης. Και με πάει ο τύπος, λέει, σε ένα σημείο που είχαν στήσει μαζί με τη γυναίκα του ένα ξύλινο σπιτάκι, το οποίο είχε, να πούμε, ένα δωμάτιο, μια κουζινούλα. Πολύ φτωχό. Είχε βρέξει, λέει, είχε και πολύ αέρα και το είχε γκρεμίσει. Δεν είχε απομείνει τίποτα. Μου λέει, παίρνα μέσα να δεις, ρε παιδί μου, πώς είναι η κατάσταση. Μπήκα μέσα, λέει, τραγική κατάσταση. Σε κάποια φάση έχει και ένα μπαούλο που έχει από πάνω ένα νάιλον χοντρό, είναι σκεπασμένο με νάιλον. Και με πάει στον μπαούλο και ανοίγει τον μπαούλο, λέει, το είχε και δύο πέτρες από πάνω μου, ανοίγει, λέει, τον μπαούλο και βγαίνουν από μέσα, λέει, δύο παιδάκια. Και μου λέει, λέει ο Πιθηκότσης, τα παιδιά μου είναι, το βράδυ, λέει, μπαίνουν στον μπαούλο για να ζεσταθούν, γιατί το σπιτάκι μπάζει νερά και αέρα. Έμεινε άφωνος ο Πιθηκότσης, πάγωσε. Τους πήρα, λέει, όλους μαζί στο αυτοκίνητο, τους πήγα στην Αθήνα σε ένα ξενοδοχείο. Τους είπα, πάρτε 35.000 δραχμές, που τότε ήταν πολλά χρήματα για εκείνη την εποχή, και ξαναφτιάξτε το σπίτι σας, ξαναφτιάξτε τη ζωή σας. Εγώ θα βγάλω άλλα λεφτά. Και το ξαναέφτιαξε, λέει, το σπιτάκι από την αρχή. Και μια φορά την εβδομάδα ερχόταν, λέει, στο μαγαζί αυτός ο άνθρωπος, κρατώντας ένα λουλούδι, το οποίο μου το προσέφερε. Κάθε εβδομάδα, λέει, μέχρι να φύγω από την πλάκα, ερχόταν με ένα λουλούδι την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, δεν έχασε ποτέ το ραντεβού του, μου το έδινε και έφευγε. Ήτανε το μόνο που μπορεί να μου δώσει, αλλά ήτανε αρκετό για να γεμίσει η ψυχή μου, λέει ο Πιθηκότσης. Γιατί όταν βοηθάς τους συνανθρώπους σου, πρώτα απ' όλα γεμίζει η ψυχή σου. Και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο Έλληνας. Ο Έλληνας που δεν σταματάει σε μια γυναίκα, σε ένα κορίτσι το οποίο έχει τραυματιστεί από ατύχημα, μισή ώρα το προσπερνάει και δεν σταματάει να δει τι έχει γίνει. Ο Έλληνας ο οποίος φορολογείται για να μπορούν αυτά τα κοπρόσκυλα να έχουν εκατομμύρια, να έχουν κότερα, να έχουν βίλες, να έχουν ο καθένας από 100 ακίνητα, και για έναν άνθρωπο που του πήραν την πρώτη κατοικία να μην βρίσκουν ένα κρεβάτι σε ένα δήμο. Για αυτά τα κοπρόσκυλα, τα οποία κάποιοι από εμάς, από το δικό μου κύκλο όχι, από τους Έλληνες πολίτες όμως, υπάρχουν άνθρωποι που τους στηρίζουνε ρε, αυτούς που μας κατακλέβουνε, τους χειροκροτάνε, τους ψηφίζουνε, γιατί έχουν αλυσβερίσει, γιατί όλα στη ζωή, αν είσαι ρεαλιστής και αντικειμενικός, είναι πάρε δώσε. Όλα στη ζωή είναι πάρε δώσε. Όλα. Όλα, όταν λέμε όλα, όλα είναι πάρε δώσε. Αυτοί παίρνουνε βόλεμα, παίρνουνε χρήματα, παίρνουνε δουλειές και στηρίζουνε τη Νέα Δημοκρατία. Στην προκειμένη φάση όμως, η Νέα Δημοκρατία προδίδει την Ελλάδα, ξεπουλάει την Ελλάδα, ρημάζει το λαό, αφανίζει τους Έλληνες πολίτες. Και αν έχεις ψυχή, αν φοράς παντελόνια και αν έχεις τιμή, λες, πάρε και το βόλεμά σου, πάρε και τα λεφτά σου, πάρε και τις δουλειές σου και άντε! Γιατί εγώ δεν θα είμαι συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση. Όπως έλεγε και ένας παλιός, μεγάλος σε ηλικία,
Γιατί πολλές φορές έχω κάτσει και έχω μιλήσει. Μου αρέσει να μιλάω με μεγαλύτερη σου ηλικία. Με πολύ μεγάλη σου ηλικία. Με παππούδες μιλάω. Κάθομαι, μιλάω με παππούδες, ρε. Και μερικοί αναρωτιούνται τι έχεις να πεις με τον παππού. Τι έχω να πω με τον παππού. Παππούς έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι, ρε χαϊβάνια. Κάθεστε εσείς νιούφια όλα τώρα εδώ πέρα το παίζετε ιστορία. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Παππούδες έχουν ζήσει τη ζωή, ρε. Την έχουν φάει. Την έχουν πληρώσει. Ξέρουνε που είναι η λίμνη. Και μου λέει αυτός ο παλιός, ο οποίος ήταν και νυχτόβιος, ήταν της πιάτσας, ήταν του πεζοδρομίου, ήταν άνθρωπος που έχει περπατήσει σε περίεργους δρόμους. Μου λέει, Γρηγόρη, ένα πράγμα θα σου πω και να το θυμάσαι. Και το θυμάμαι, γιατί εγώ θυμάμαι τα λόγια τους όταν είναι σοφά. Όταν λένε αρλούμπες, από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Ό,τι μένει είναι σημαντικό, το κρατάμε. Λέει λοιπόν, όλα έχουν τιμή. Όλα, όλα, και το τονίζει, όλα έχουν τιμή. Εντάξει, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Όλα και όλοι έχουν τιμή. Και όποιος λέει το αντίθετο είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Είμαι αληθινός. Και σας λέω, όλα και όλοι έχουν τιμή. Κρατήστε το. Βλέπω τώρα μια selfie μπροστά μου, ο Ρέμος με το Μητσοτάκη. Τι γίνεται ρε παιδιά, selfie με το Μητσοτάκη ρε Ρέμο. Μήπως να βγεις ρε Ρέμο και καμιά selfie με τον Πιτσιλή. Μήπως να βγεις και με την εφορία. Καμιά selfie. Γιατί στην Ελλάδα η αδικία επικρατεί. Γιατί στην Ελλάδα κάποιοι μπαίνουν στη Βουλή χωρίς να έχουν πάρει ψήφους από τον ελληνικό λαό. Και άλλοι τρέχουν σαν τους Βέγκους για να μπορέσουν να μπουνε. Υπάρχει αδικία. Δεν υπάρχει ισορροπία. Και σχεδόν όλοι όσοι ανήκουν στο σύστημα έχουν ασυλία. Έχουν το ακαταδίωκτο και δεν τους ακουμπάει κανένας. Και ακόμα και να μην έχουν ασυλία και να μην έχουν ακαταδίωκτο οι ίδιοι, αν έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασυλία και ακαταδίωκτο, τους σώζει. Τους σώζει ξεκάθαρα. Και τους σώζει με τον καλύτερο τρόπο. Παίρνοντας απλά ένα τηλέφωνο τους μπράβους του συστήματος, τους προσκυνημένους του συστήματος, τους Έλληνες αστυνομικούς. Έλα φίλε, είναι δικός μου ο οδηγός, ήταν της Ντόρας που έκανε αναστροφή και σκότωσε τον Ιάσονα. Έλα ρε τώρα, μην καταγράφεις το περιστατικό, δικός μας άνθρωπος είναι, δεν το ήθελε. Εντάξει, όλα καλά. Άμα ήσουν εσύ, άστο, 20 μέτρα κάτω από τη γη. Όπως όμως έλεγα και χθες, η Βουλή δεν θα έπρεπε να λέγεται Βουλή. Η Βουλή στην ουσία είναι οικοτροφείο. Οικοτροφείο είναι. Όπως αναφέραμε και χθες, όταν κάποιοι μπαίνουν χωρίς να τους ψηφίσει ο ελληνικός λαός, όταν κάποιοι διορίζονται και πληρώνονται από εμάς χωρίς να βοηθάνε σε κάτι την Ελλάδα, μιλάμε για οικοτροφείο. Βουλευτές επικρατείας, 16 άτομα, οι οποίοι μπήκαν από την πίσω πόρτα, δεν πήραν ούτε έναν σταυρό και βγαίνουν και μιλάνε για τους ψηφοφόρους που εκπροσωπούν. Ποιους ψηφοφόρους εκπροσωπείς ρε φίλε? Ποιους ψηφοφόρους εκπροσωπείς? Δεν είσαι εκπρόσωπος του λαού όταν είσαι βουλευτής επικρατείας. Είσαι διορισμένος από τα κόμματα. Διότι, όπως λέγαμε και χθες την τρίτη ώρα, ο λαός ψηφίζει στην περιοχή του, για παράδειγμα στην Α Θεσσαλονίκης, έναν βουλευτή για να είναι η φωνή του μέσα στη Βουλή. Πηγαίνει και ψηφίζει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
πηγαίνει και ψηφίζει αυτό το πρόσωπο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Αλφα Θεσσαλονίκης από ένα συγκεκριμένο χώρο, από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Τον σταυρώνει και μπαίνει. Άρα, ο εκπρόσωπος του κόσμου της Αλφα Θεσσαλονίκης είναι αυτός που σταυρώσανε από το χύψη κόμμα. Ο βουλευτής επικρατείας διορίζεται. Δηλαδή, κάθε κόμμα ανάλογα με το ποσοστό του μπορεί να βάλει κάποια άτομα που εγώ είμαι κατά αυτού. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν βουλευτές επικρατείας μέσα στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε την Ειρήνη Αγαπηδάκη, το Θεόδωρο Σκυλακάκη, το Χρήστο Στυλιανίδη, την Ιωάννα Λιτρίβη, το Γεώργιο Σταμάτς, τη Μαρία Νεφέλη Χατζιωαννίδου και τη Μαρία Πολύζου. Αυτοί όλοι διορίστηκαν, μπήκαν από την πίσω πόρτα. Δεν εκπροσωπούν κανένα λαό. Δεν τους ψήφισε ούτε ένας Έλληνας πολίτης. Αν και τους πληρώνουμε όλους αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ 4 έβαλε βουλευτές επικρατείας. Τον Όθωνα Ηλιόπουλο, την Έλενα Χρήτα, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και την Πόπη Τσαμπανίδου. Απ' την πίσω πόρτα. Δεν τους σταύρωσε ούτε ένας άνθρωπος. Το ΠΑΣΟΚ έβαλε 2. Τον Παναγιώτη Δουδώνη και τον Δημήτρη Μάντζο. Το ΚΚΕ έβαλε το Θανάση Παφίλη. Και η Ελληνική Λύση έβαλε τον Παύλο Σαράκη. Και ρωτάω εγώ, γιατί να υπάρχουν βουλευτές επικρατείας? Δεν εκπροσωπούν κανέναν. Δεν τους έχει ψηφίσει κανένας. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μέσα στην Ελληνική Βουλή. Με ρώτησε εμένα κανένας άμα θέλω να συντηρώ τον Παφίλη. Αποφάσισα εγώ αν θα είναι στη Βουλή ο Παφίλης. Αποφάσισα εγώ αν θα είναι στη Βουλή ο Αποστολάκης. Αποφάσισε κανένας από εσάς αν θα είναι στη Βουλή η Τσαπανίδου. Δεν αποφάσισε. Η Ελληνική Λύση διόρισε το Σαράκι. Το ΚΚΕ διόρισε τον Παφίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ την Τσαπανίδου και τους άλλους. Η Νέα Δημοκρατία την Αγαπηδάκη και τους άλλους. Και έχουμε 16 άτομα τα οποία τα συντηρούμε εμείς. Και δεν τους έχει ψηφίσει κανένας. Κανένας δεν τους έχει ψηφίσει. Και μου γράφει ο άλλος εδώ πέρα τώρα, ο Σαράκης δεν ανήκει στην Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση τον έβαλε στη Βουλή. Η Ελληνική Λύση τον έβαλε στη Βουλή. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε από ένα άτομο. Με δουλεύεις, βουλευτής επικρατείας. Γιατί να υπάρχουν βουλευτές επικρατείας? Όπως επίσης δεν διορίζονται μόνο αυτοί. Γράψτε σε ένα χαρτί. 16 άτομα είναι αυτά τα οποία συντηρούμε εμείς χωρίς να το έχουμε επιλέξει. Πάμε παρακάτω. Υφυπουργοί. Διορισμένοι υφυπουργοί, οι οποίοι δεν έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, δεν είναι βουλευτές κάποιοι υφυπουργοί. Και στην Ελλάδα έχουμε 62 υπουργούς. 62 υπουργούς έχουμε. Είναι ο υπουργός και σε κάθε υπουργείο έχει και 3 υφυπουργούς. Σε κάθε υπουργείο έχει και 3 υφυπουργούς, το καταλαβαίνετε. Και αυτούς δεν τους έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Για ποιο λόγο να υπάρχουν 62 υφυπουργοί και πόσοι υπουργοί οι οποίοι δεν είναι εκλεκτοί, εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό? Αυτά τα 300 άτομα δηλαδή που υπάρχουν στη Βουλή δεν είναι όλοι εκπρόσωποι του λαού. Κάποιοι είναι εκπρόσωποι των κομμάτων. Βάλε λοιπόν και όλους τους υφυπουργούς, βάλε και όλους τους υπουργούς οι οποίοι είναι διορισμένοι. Πάμε σίγουρα στα 40 άτομα. Σίγουρα με τους 16 βουλευτές επικρατείας, με τους υφυπουργούς και τους υπουργούς οι οποίοι δεν είναι διορισμένοι, πάμε στα 40 άτομα τα οποία δεν έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός. Πάμε παρακάτω όμως. Για να μην πούμε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και το γραφείο και εκπρόσωποι τύπου, για να μην πούμε για όσους δίνουν συμβουλές στον πρωθυπουργό. Μετά πάμε και εκεί. Πληρώνουμε και όλους αυτούς που δίνουν συμβουλές στον πρωθυπουργό. Πληρώνουμε και τους επικοινωνιολόγους του πρωθυπουργού. Πληρώνουμε και τους συνεργάτες τους. Πληρώνουμε και τους δικηγόρους τους. Πληρώνουμε και τους μετακλητούς. Συντηρούμε με τους φόρους μας και κάνουμε ζάμπλου τους πάρα πολλούς τους οποίους δεν τους έχουμε εκλέξει. Το καταλαβαίνετε. Δεν το επιλέγεις αυτό σαν Έλληνας. Στο φορτώνουνε. Για να μην βάλουμε και τους αστυνομικούς.
που ο καθένας έχει από 2 και 3 αστυνομικούς. Και αυτούς τους πληρώνεις. Και ρωτάω εγώ, τελικά αυτή είναι βουλή ή οικοτροφείο? Καταλαβαίνω ότι αυτόν που τον έχω ψηφίσει, όποιος κι αν είναι αυτός ρε, όποιος κι αν είναι, νεοδημοκράτης είναι, τον έχουν ψηφίσει. Να σε πάρω το χειρότερο, Άδωνης Γεωργιάδης. Άδωνης Γεωργιάδης, ωραία, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όσο τσαρλατάνος κι αν είναι για εμένα, υπάρχει κόσμος που τον ψηφίζει. Υπάρχει κόσμος που τον ψηφίζει. Υπάρχει κόσμος που τον στηρίζει, άσχετα που είναι βολεμένοι, άσχετα που τους έχει εξυπηρετήσει με έναν τρόπο που εγώ θεωρώ διεφθαρμένο. Υπάρχει κόσμος που πάει στην κάλπη και σταυρώνει Άδωνη Γεωργιάδη. Και δίκαια, χωρίς το παρασκήνιο, στην εκλογική διαδικασία, δίκαια παίρνει σταυρούς και μπαίνει στην Ελληνική Βουλή. Γιατί εκπροσωπεί τους βολεμένους, αυτούς που έχει βολέψει, αυτούς που έχει εξυπηρετήσει, αυτούς που δίνει δουλειές. Αυτούς εκπροσωπεί. Τους χαλβάδες. Ναι, αλλά τον ψηφίζουν αυτοί οι χαλβάδες και μπαίνει. Δεν τον επιλέγουν τα κόμματα. Σέβομαι το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το ότι άλλοι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Σπύρος είναι ο κατάλληλος. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Τσίπρας είναι ο κατάλληλος. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Κασελάκης είναι ο κατάλληλος. Που και ο Κασελάκης δεν μπήκε με σταυρούς. Ο Κασελάκης είναι πρόεδρος κόμματος. Πηγαίνει, μπαίνει μέσα στην Ελληνική Βουλή και μιλάει στο έδρανο χωρίς να έχει εκλεχθεί από τον λαό. Ήρθε μια μέρα, αγόρασε ένα κόμμα, τον εκλέξανε πρόεδρο και εισέρχεται στην Ελληνική Βουλή. Το καταλαβαίνετε ρε τι γίνεται. Δηλαδή εγώ άμα έχω λεφτά και πάω αύριο και αγοράσω την Πλεύση Ελευθερίας και δώσω και 10 φράγκα σε αυτούς που είναι μέσα να με ψηφίσουν πρόεδρο, θα πάω στη Βουλή να μιλήσω και θα εκπροσωπώ την αντιπολίτευση και θα μπαίνω και θα μιλάω και θα λέω και θα κάνω και θα ράνω. Έτσι μπαίνει στη Βουλή. Με το άμα έχεις χρήματα. Άμα είναι έτσι, ο Σαββίδης έχει εκατομμύρια. Ο Μαρινάκης έχει εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Πάει ο Μαρινάκης την επόμενη μέρα, το λέει Κασελάκη, φύγε. Φαπά, αγοράζω εγώ το ΣΥΡΙΖΑ. Και γίνεται, δίνει και 10 φράγκα ή απειλεί και κανένα να πούμε εκεί πέρα μέσα. Τον κάνουνε πρόεδρο το Μαρινάκη του ΣΥΡΙΖΑ και ξυπνάμε αύριο το πρωί και βλέπουμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι μέσα στο έδρανο, μέσα στην Ελληνική Βουλή και να παίζει την παλίτσα του, να κάνει τη δική του αντιπολίτευση. Που δεν κάνουν αντιπολίτευση, να λέει τα δικά του μέσα στη Βουλή. Από πού και ως πού ρε μπήκε κάποιος μέσα στη Βουλή χωρίς να έχει εκλεχθεί? Από πού και ως πού τους βάλατε μέσα ρε? Με ποιο δικαίωμα μπαίνουν στην Ελληνική Βουλή και αποφασίζουν για το μέλλον της Ελλάδας άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκλεκτοί και εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό? Με ποιο δικαίωμα έχει μπει ο Κασελάκης μέσα και μιλάει? Με ποιο δικαίωμα έχει μπει ο Παφίλης? Με ποιο δικαίωμα είναι μέσα ο Σαράκης? Με ποιο δικαίωμα είναι μέσα ο Μάντσος? Με ποιο δικαίωμα μέσα είναι ο Δουδώνης? Η Τσαπανίδου, ο Αποστολάκης, η Ακρίτα, ο Ηλιόπουλος και όλα αυτοί? Με ποιο δικαίωμα? Απ' την πίσω πόρτα και είμαι εγώ υποχρεωμένος να τους συντηρώ, να τους παρέχω αστυνομικούς, να τους παρέχω χρήματα. Χρήματα θα παίρνουνε αυτοί που ψηφίζονται από τον ελληνικό λαό. Αυτοί που εκπροσωπούν ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Όχι ο κάθε τσαρλατάνος. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα. Πρέπει να πάρουν άλλο δρόμο τα πράγματα, παιδιά. Μιλάμε για 5.000 άτομα. Το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για 5.000 άτομα. Τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι κι άλλοι. Είναι πολλοί. 5.000 άτομα τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί? Απλά για να υπάρχουν στο Μαξίμου. Και εγώ σας βγάζω τους 260, γιατί 40 άτομα πάνω κάτω βλέπω να έχουν διοριστεί σαν υπουργοί και σαν βουλευτές. Οι υπόλοιποι όλοι μασουλάνε. Δηλαδή εσύ αποφασίζεις για περίπου τους 250, στο λέω τώρα έτσι χοντρά, 260 πες. Όχι 260, λάθος έκανα, συγγνώμη. Πώς ήτανε μωρέ, ξέχασα και τους αριθμούς. Πώς ήταν οι βουλευτές επικρατείας τώρα και πώς ήταν οι υφυπουργοί? Τα έχω χάσει. Δεν είναι και οι 300 πάντως εκλεγμένοι από το λαό. Τα λέγαμε πριν, τώρα τους αριθμούς τους έχω μπερδέψει.
Δεν αποφασίζεις και για τους 300 εσύ. Αυτό θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Τους πληρώνεις όμως όλους. Και δεν πληρώνεις μόνο αυτούς. Τους παρέχεις και πράγματα, τους παρέχεις και υπηρεσίες, τους παρέχεις και ανθρώπους, τους παρέχεις και εργάτες. Και πληρώνεις συνολικά 5.000 άτομα για να κάνουν αυτοί βόλτες. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει την ακούει. Όποιος δεν θέλει να την ακούσει, αλλάζει συχνότητα. Εδώ πέρα δεν ακοροϊδευόμαστε. Και είναι και ταξικό το πρόβλημα. Γιατί τους δίνεις τέτοια δύναμη, τέτοια εξουσία. Όλους αυτούς που πάνε μέσα στα αεροδρόμια και δέρνουν υπαλλήλους. Και φωνάζουν, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι κάνω εγώ. Και εσύ ξέρεις τι παθαίνεις. Την ώρα που ο πρώην υπουργός, ο Αβγενάκης, ο ψευτόμαγκας, πάει εκεί, μπαίνει μέσα στο κισέ, δίνει σφαλιάρες, παίρνει τα τηλέφωνα, φωνάζει ποιος είμαι εγώ, έχω ασυλία και πάει λέγοντας. Ξεχνάς το τι έπαθε ο Αντώνης, ένα άτομο με νοητική στέρηση, ο οποίος πήγε να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο και τον σμπρώξανε στα απόνερα και πνίγηκε. Τον σμπρώξανε στα απόνερα και πνίγηκε και κανένας δεν τιμωρήθηκε γι' αυτό. Απ' τη μία έχεις λοιπόν τον Αβγενάκη, που βγαίνει φωνάζει γιατί τον έχεις δώσει εξουσία, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και απ' την άλλη έχεις τον Έλληνα πολίτη, τον οποίο τον ρωτάνε και ποιος είσαι εσύ. Αυτός που σε συντηρεί ρε, λακαμά. Έλα καμά. Άντε φορτωθήκαμε όλα τα τσουτσέκια να πούμε. Όλους τους ονειροπαρμένους νομίζουν ότι έχουν γίνει κάτι, έχουν καβαλήσει το καλάμι. Κατέβα το καλάμι ρε. Κατέβα το καλάμι, μωρή ρόμπα! Μιλάει να πούμε, όποιος θέλει μπαίνει στη Βουλή, όποιος θέλει βγαίνει, ό,τι θέλουνε κάνουνε. Κι άμα πεις ότι είναι 20 ανοχής, πρόστιμο! Πρόστιμο! Κασελάκης, μιλάει στη Βουλή! Βουλευτές επικρατείας! Την έχουν δει να πούμε καουμπόιδες, μιλάνε στη Βουλή για τους Έλληνες ψηφοφόρους και για τους εκπρόσωπους. Ποιους εκπρόσωπους, δεν εκπροσωπείτε κανέναν. Είστε διορισμένοι. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Είναι απίστευτο. Και παράλληλα χτυπάει το 112, σου λέει ότι θα βρέξει και δεν βρέχει. Και δεν βρέχει. Και δεν είναι οι μόνοι που έχουν πάρει αέρα. Κι άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός ελέγχου λέει έβριζε, έβαζε φωτιά σε τραπέζια, σε πανηγύρι. Δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Όλα αυτά τα ζείτε διότι υπάρχει η διαφθορά στην Ελλάδα. Και δυστυχώς χρειαζόμαστε εξυγίανση. Αλλά δεν ανέχομαι από διορισμένους να βγαίνουν να μου το παίζουν εθνοσωτήρες. Δεν δέχομαι από διορισμένους να βγαίνουν να λένε ότι εκπροσωπούν το λαό. Δεν εκπροσωπείτε κανέναν. Εντάξει, και επίσης δεν δέχομαι να μιλάνε στην Ελληνική Βουλή και να παίρνουν αποφάσεις για την Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκλεχτοί από τον ελληνικό λαό. Κασελάκηδες, παφίλιδες. Τσαπανίδες, πώς τη λένε. Στυλιανίδιδες, σκυλακάκιδες, σαράκιδες, μάντζι, δουδόνιδες και πάει λέγοντας. Δεν θα έπρεπε να μιλάνε και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην Ελληνική Βουλή. Το ίδιο και όλοι οι υφυπουργοί. Το ίδιο και όλοι όσοι πήρανε θέση, όπως ο Γεραπετρίτης. Εντάξει, ο Γεραπετρίτης που στείνει αυτά όλα με τα ελληνικά πάρκα. Με τον Περιστέρη, με τον Πεθερό, με την Ήφη, με τη Σακελαροπούλου, με την αδερφή του Μητσοτάκη. Μιλάμε για μια τεράστια παρέα που έχει στήσει ό,τι έχει στήσει με τα αιωλικά πάρκα. Όλοι αυτοί που μαντάρονται από κάποιον συγκεκριμένο. Ποιος είναι, ξέρετε. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Με ανοιχτές γραμμές, γιατί την τρίτη ώρα, όπως κάθε Παρασκευή, θα είναι μαζί μας ο Στέφανος Χίος. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Δεν φεύγει κανένας. Δεν φεύγει κανένας, γιατί θα βάλω τώρα εδώ πέρα τον Άρχοντα. Θα βάλω εδώ πέρα τον Άρχοντα τώρα να ακούσετε.
Γιατί μάλλον έχετε ξεχάσει και ξεχνάτε εύκολα, έχετε μνήμη χρυσόψαρου. Ο Έλληνας έχει καταντήσει άγαλμα. Δεν κουνιέται, δεν αντιδράει, έχει δολοφονήσει μέσα του το επαναστατικό στοιχείο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αφυπνιστεί, ώστε να μπορέσει να σηκωθεί από τον καναπέ και να αντιδράσει, να πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα και αυτή τη διαφθορά. Ω, ύμνος. Σφακιανάκι, αγάλματα. Δεν φωτογραφία τώρα, ρε γιάζε. Αγάλματα σας έχουν κάνει. Δεν κουνιέστε. Αυτή την άγια ώρα που τα χείλη μας μικρούν και φυλακίζουν χιλιάδες σ' αγαπώ. Αυτή την άγια ώρα δεν χρειάζονται λόγια, μιλάει αγάπη μας και για τους δυο. Αγάλματα, να γινόμασταν αγάλματα αυτή την άγια ώρα, τούτη τη στιγμή να πέθαινα μες στα χέρια σου αγάπη, να πέθαινες μες στα χέρια μου κι εσύ. Να ήταν μαχαίρι το φιλί. Αυτή την άγια ώρα μας και ναι, είναι ο πρώτος μαρτύριο γλυκό. Αυτή την άγια ώρα να σταματάει ο χρόνος πάνω στη λέξη σ' αγαπώ. Γινόμασταν αγάλματα αυτή την άγια ώρα, εν τούτη τη στιγμή να πέθαινα μες στα χέρια σου αγάπη, να πέθαινες μες στα χέρια μου κι εσύ. Αγάλματα, να γινόμασταν αγάλματα αυτή την άγια ώρα, εν τούτη τη στιγμή να πέθαινα μες στα χέρια σου αγάπη, να πέθαινες μες στα χέρια μου κι εσύ. Να ήταν μαχαίρι το φιλί. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες μονομιώνται, κορόιδο εδώ μέσα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
χαρκάρης ο Σερετής. Έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Επιστρέψαμε εδώ πέρα στον αέρα, το ραδιοφωνικό της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας και όλου του πλανήτη. Έχουμε ακροατές από Ιαπωνία, έχουμε ακροατές από Βραζιλία, έχουμε ακροατές από Αλάσκα. Μόνο ακροατές από το διάστημα δεν έχουμε. Πετυχαίνει στη Λαγκαδά να πούμε τον άλλονα και σε κάνει νοήματα από τον καθρέφτη. Πού πας, του λες και σου λέει στη δουλειά. Σόπα ρε, πού θα πήγαινες με τον γερανό, για καφέ. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 2310-500-676, 2310-500-677. Τα μηνυματάκια σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484. Μόνο μηνυματάκια στο Viber. Τα τηλέφωνα του αέρα, ξαναλέω. 2-3-10-500-676. 2-3-10-500-677. Τρεις και τέταρτο, σύνδεση με Στέφανο Χίο. Παρακαλώ στη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Ο πρόβλημος μου είσαι από τη Νέα Υόρκη. Τελικά ο αγώνας δικαιώνεται. Και για σένα, με το ρέμο, και για μένα. Και βρήκα... Δεν ακούγεσαι όμως καλά. Ακούγεται λίγο περίεργα το μικρόφωνο σου. Τώρα με ακούς καλύτερα. Τώρα καλύτερα, πάμε. Ωραία. Βρήκα τώρα ποιον θα ειρωνεύεστε από εδώ και πέρα όταν μιλάει για πλατφόρμες. Ποιον? Λοιπόν, κάποιος στη Βουλή μίλησε για πλατφόρμες στην κυβέρνηση, γιατί δεν κάνει πλατφόρμες. Είναι ο Βελόπουλος. Αρχίστε τώρα να δουλεύετε τον Βελόπουλο, γιατί μέχρι που να πεθάνεις θα κουτουλάζεις πάνω σε πλατφόρμες. Ναι, θα δουλεύω όποιον μιλάει για αυτή την πλατφόρμα που είπες ότι θα κόψουμε δισεκατομμύρια. Όποιος έχει αυτή την πλατφόρμα, γιατί δεν γίνεται δισεκατομμυριούχος. Δεν είπα έτσι. Είπα, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Υπάρχει η επανάσταση μέσω του λαού, ανάποδα, αλλά χωρίς... Άκουσε με λίγο. Τόσο καιρό τα πηγαίναμε... Μην επανέρχεσαι, ρε, στην παλιό πλατφόρμα. Άκουσε με. Αν δεν μπει ικανός αριθμός πολιτών στην πλατφόρμα, δεν κινείται το όχημα, το καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει πλατφόρμα του ενός. Ρε, αδερφέ. Είναι λαοφιλής, πολυσκηδής πλατφόρμα. Τα πηγαίναμε πολύ καλά. Τις τελευταίες μέρες τα πηγαίναμε πολύ καλά. Έβγαινες, έλεγες την άποψή σου. Σε άκουγα. Άκουσέ με εσύ λίγο. Άκουσέ με εσύ λίγο. Άκουσέ με, ρε. Ειρωνεύεσαι το Βελόπουλο. Ρε, Παναγία. Επανήλθες στην παλιά σου φάση. Όχι. Τόσο καιρό έβγαινες, έλεγες την άποψή σου. Τα πηγαίναμε καλά. Επανήλθες στην πλατφόρμα. Δεν θέλω να συνεργαστώ μαζί σου για την πλατφόρμα. Για τον Κυρκινέζη μιλάω. Αυτό έλειπε να μου μιλάς και εσύ για βραχοκυρκινέζους. Όχι. Η επανάσταση πρέπει να ξεκινήσει από το λαό. Πόσες φορές το έχεις ακούσει στη ζωή σου και ψάχνετε να βρείτε τι όπλα θα πάρετε. Ενώ εγώ τα όπλα είναι τα οικονομικά, τα ίδια που μας πολεμάνε. Και η λαοφιλής πλατφόρμα δεν θα ανοίξει ρουθούνι. Και έχω 5 πολιτικούς τρόπους πώς θα εξαλείψουμε το τεράστιο δημογραφικό μας πρόβλημα και πώς θα εξαφανιστούν οι λαθροεισβολείς. Λοιπόν, αρχίζω και λέω τους 5 τρόπους. Όταν στην πλατφόρμα θα μπαίνουν δωρεάν ο καθένας και δεν θα πουλά τίποτα, με ακούς? Δεν θέλω να ακούσω για την πλατφόρμα, θες να πεις την άποψή σου? Όχι, ρε άνθρωπε, έχω 5 τρόπους, ο καθένας δεν λέει τη γνώμη του. Δεν τους έχεις ξαναπεί τους τρόπους και μαλώσαμε! Γιατί να μαλώσουμε? Γιατί δεν βγαίνει άκρη με την πλατφόρμα σου, ρε φίλε! Πέντε πολιτικούς τρόπους, είμαι εκτός θέματος. Αυτό το θέμα δεν είχε χθες.
Πρέπει να ντρέπεσαι που με μανιπιουλάρεις. Που μου κάνεις bullying. Bullying σε κάνει. Ο κόσμος θέλει να ακούσει 5 πολιτικούς τρόπους πώς θα ξεβρωμίσει η Ελλάδα. Ξεκινάω. Ο πρώτος τρόπος. Άντε, πέστα. Όταν μια μαμά... Άντε, πέστα. Πέστα πάλι από την αρχή, πέστα. Όταν μια μαμά θα πηγαίνει σε ένα καθοδηγούμενο νήπιο που μπουσουλά και δεν περπατά... I'm on the air. Okay. Όταν θα πηγαίνει μία μαμά σε ένα καθοδηγούμενο νήπιο και θα του δίνει ένα κινητό, θα παίξει και θα του λέει «Έλα κοριτσάκι να παίξει με το κινητό και στέλνει αυτό το σύνδεσμο με το δαχτυλάκι σου στους φίλους της μαμάς και του παπά και το κοριτσάκι θα κάνει τάκ, 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 τάκ και θα κάνει δίκτυο στην οικογένεια, το νιάνιαρο που δεν περπατά». Άρα μιλάμε για την τελευταία ευκαιρία του μέσου νεοέλληνα ραγιά, της παραλίας, των μπουζουκιών, των γηπέδων, της καφετέριας. Ιδάλλως θα εξαφανιστούμε από τα 90 εκατομμύρια των Τουρκαλάδων που μόλις θα μας επιτεθούν, θα ακολουθήσουν άλλα 200 εκατομμύρια Πακιστανών που είναι οργισμένοι εχθροί μας και αυτοί και πετάνε πάνω από το Αιγαίο με τους Τουρκαλάδες. Μετά ακολουθούν οι Βαλκάνοι που έχουν διάφορες ζώνες οι Τουρκαλάδες, διάφορες βάσεις. Μετά ακολουθούν οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι. Ο δεύτερος τρόπος είναι... Περίμενε, για να καταλάβουμε τον πρώτο τρόπο. Περίμενε λίγο, για να καταλάβουμε τον πρώτο τρόπο. Ο πρώτος τρόπος, λοιπόν, που λες είναι να δώσουμε ένα κινητό σε ένα παιδάκι να φτιάξει ένα δίκτυο για την οικογένεια. Όχι, δεν θα φτιάξει δίκτυο το παιδάκι. Μη μου διαβάλεις τα λόγια μου. Τι λες, να καταλάβω θέλω, να καταλάβω θέλω. Αναγκάζομαι να τα λέω περιληπτικά γιατί είσαι αποκεφαλιστής. Όπως ο ποιος αποκεφαλιστής, δεν κατάλαβα τι είπες. Θα δώσω εγώ σε ένα παιδάκι. Όπως ο πρωινός ο ψαράς που πάει στην αγορά. Θα δώσω, ρε αδερφέ, άσε τώρα. Πες λίγο εδώ πέρα τον πρώτο τρόπο σου. Θα δώσω στο παιδάκι ένα κινητό να κάνει τι, να φτιάξει ένα δίκτυο για την οικογένεια. Πώς θα το φτιάξει το δίκτυο? Όχι, δεν θα φτιάξει δίκτυο. Λειτουργούσε τη πλατφόρμα, εφόσον λειτουργεί και γράφει το άλλο δωρεάν μέλο. Με το μικρότερο σύνθημα αλλάζοντας μπακάλι συνταξιοδοτήσε, δεν θα πάει το νιάνιαρο να ψωνίσει από άλλο μπακάλι γιατί δεν μπορεί να σηκώσει τα ψώνια, θα πάει η μαμά ή ο μπαμπάς. Αλλά το νιάνιαρο θα κάνει δίκτυο στην οικογένεια. Πώς θα κάνει η οικογένεια? Παίζοντας με ένα κινητό, με το δαχτυλάκι του, θα στείλει ένα σύνδεσμο. Στο σύνδεσμο θα περιέχεται ο κωδικός μέλους στην ιστοσελίδα που θα περιέχει βίντεο 1, βίντεο 2, βίντεο 3 για προχωρημένους. Θα βλέπει ο πατέρας παράδειγμα και θα λέει γυναίκα, παιδιά, ελάτε να δείτε ένα πανέξυπνο τρόπο πώς ενώ μια ζωή πετάγαμε τα λεφτά μας στους εμπόρους και δεν μας γύριζε τίποτα πίσω, τώρα θα ψωνίζουμε από το συγκεκριμένο. Την έχεις κάνει αυτή την πλατφόρμα? Ρε άνθρωπε, σε παρακαλώ στο τέλος. Σε ρωτάω, ρε αδερφέ, δεν άσε, δεν μιλάω εγώ, μόνος θα μιλάς. Έχω ερωτήσεις, να μην σε ερωτήσω δηλαδή. Είναι, κοίταξε, εάν δεν βρεθεί το καλύτερο πολιτικό κόμμα αυτή στη Βουλή, εάν δεν βρεθεί να διευθύνσει τον καλύτερο αντισυστημικό σταθμό, δεν προχωράει η πλατφόρμα. Ρε, άλλος ερώτησα, αδερφέ. Την έχεις. Κατάλαβες γιατί ασχολούμαι με σένα και τον Βελόπουλο. Ρε, δεν με νοιάζει, άλλος ερωτάω. Την έχεις φτιάξει αυτή την πλατφόρμα? Ναι, είναι, τα πάντα είναι έτοιμα. Είναι όλα έτοιμα. Και ρωτάω. Ωραία, και ρωτάω εγώ. Την έχεις φτιάξει αυτή την πλατφόρμα εσύ? Και ρωτάω. Για να γίνουν οι λεπτομέρειες, χρειάζεται λαοθάλασσα ακροατών να βάλουμε στην κορυφή το σταθμό και το πολιτικό κόμμα του Βελόπουλου και να γράφεται κόσμος από κάτω και να βγάζετε κέρδη. Ρε φίλε. Μην γίνεσαι κορόιδο. Ρε αδερφέ, ωραία. Να σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Λέγε. Εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με αυτή την πλατφόρμα. Μπορώ, μου το επιτρέπεις? Μισό λεπτό, όχι, όχι. Μέχρι στιγμής δεν σε ρώτησα αν θα συνεργαστείς. Μου είπες θα πω και τους 5 τρόπους. Μέχρι τώρα σου έχω πει τον έναν. Άντε, τρόπο. Πάμε και στους υπόλοιπους. Πάμε, άντε, σε αφήνω να τα πεις μια φορά γιατί κάποιοι δεν σε έχουν ακούσει και με ζαλίζουν το κεφάλι. Άστο να μιλήσει. Άντε, πες τα ξανά, εγώ τα έχω ξανακούσει. Πες τα. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος, πολιτικός τρόπος, είναι ότι οι πρώην πολύτιμοι βοηθοί των γονιών τους, τα πιτσιρίκια, μεγαλώνοντας μέχρι 18 χρονών, παίζουν στα δάχτυλα τη μερική απασχόληση του νηπιαγωγείου να στέλνουν μόνο συνδέσμους σε όλο τον κόσμο χωρίς να πουλάνε τίποτα. Άρα, όταν πάνε 18 χρονών, έχουν βραχιόλι στο χέρι τους, έχουν το καλύτερο οικονομικό πανεπιστήμιο, την καλύτερη τέχνη, να ανοίξουν κωδικό και να κάνουν γρήγορα δικό τους εισόδημα, άρα να ανοίξουν σπιτικό και να κάνουν άφημα παιδάκια. Ενώ τώρα είναι
είναι το παιδί, είναι, πώς το λένε, πώς λέγεται όταν έχεις ένα ακριβό αυτοκίνητο, ναι, είναι τεκμήριο, γιατί οι προδότες θέλουν να μας αφανίσουν. Πάμε τώρα στον τρίτο πολιτικό τρόπο. Όλοι οι αλληνοστούντες που θα γίνονται σε συμφωνία με την εταιρεία, ότι όλοι αυτοί στο εξωτερικό, όλο το δυναμικό αυτό που έχει φύγει, εργατών και μυαλών από την Ελλάδα, είτε μετά από τα μνημόνια είτε πριν, εάν έρθουν στην Ελλάδα και μείνουν εδώ πέρα, θα κερδίζουν όποτε θα ψωνίζουν από δικά μας καταστήματα δωρεάν μέλη, γιατί πάντες θα γράφονται δωρεάν, ό,τι θα ψωνίζουν θα είναι επί 10, δηλαδή όλοι οι άλλοι θα είναι επί 1. Αυτοί ό,τι ψωνίζουν θα είναι επί 10. Άρα θα τους γίνει γρήγορα η οικονομική ανεξαρτησία και δεν θα φοβηθούν να μεταστεγαστούν με την οικοσκευή τους στην Ελλάδα πάλι και θα επιστρέψουν πίσω. Δηλαδή αυτό είναι ανώτερο από τους πολίτεχνους, γιατί έχουμε έτοιμα μυαλά. Αυτό έτοιμα τι σχέση έχει με την πολιτική δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφέ. Καλά πλάκα μου κάνεις. Δεν είναι πολιτική ότι κάποιος του δίνει κίνητρο σε έναν επαλληνοστούντα να γυρίσει στην Ελλάδα και δεν είναι πολιτική. Το ότι αγοράζει φθηνότερα, ρε φίλε, το ότι αγοράζει φθηνότερα, όπως λες. Δεν αγοράζει φθηνότερα. Τι, επί 10. Ό,τι αγοράζει είναι επί 10. Επί 10 σημαίνει χρήματα. Πιστωτική πόντι σημαίνει χρήματα, που σημαίνει. Καλύτερα. Ναι, ωραία, εντάξει, άκουσε με. Όλα αυτά. Αυτοί... Και μετά, περίμενε. Περίμενε να σε πω λίγο κάτι θέλω, ρε. Περίμενε να τελειώσω δευτερόλεπτα. Δεν τελειώνει, ποτέ δεν τελειώνει. Μπορεί να μιλά εδώ 2 ώρες. Δεν θα μιλήσω 2 ώρες. Περίμενε αυξανόμενο παλαιτικό εισόδημα εισόδια σε μετρητά μετά τα δωρεάν ψώδια. Λέγε τώρα. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, με δίνεις το λόγο. Άκουσε με λίγο. Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Είμαστε στο τέλος. Μα δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Ωραία, πες. Μου λες πες, μου λες πες και πάρα μιλήσω και με λες και περίμενε. Τι περίμενε. Ναι, μου κόβεις την πρόταση. Σε βάζω σατανά. Εσύ με είπες πες. Δεν σε έκοψα εγώ. Με είπες πες. Ωραία, θα πεις είναι από τον τρίτο τρόπο. Λέγε. Α, ωραία, σε ευχαριστώ. Άκουσε με λίγο. Όλα αυτά βασίζονται στο θα. Όλα αυτά βασίζονται σε κάτι που λοιπόν, δεν είναι. Άσε με να μιλήσω, ρε φίλε. Ναι. Τι ναι, δεν με αφήνεις. Όλα αυτά βασίζονται στο θα. Όλα αυτά βασίζονται σε μια πλατφόρμα που ακόμα δεν έχεις κατασκευάσει και ακόμα δεν είναι έτοιμη. Πάλι τα ίδια. Ρε άνθρωπε, έχει κάποιος ένα χωράφι και θέλει να χτίσει έναν ουρανοξύστη. Και πιάνει το μηχανικό. Σχεδιάζει τον ουρανοξύστη και του λέει ο μηχανικός, αυτό θα είναι το κτίριο και ξεκινάμε να το χτίζουμε. Και εσύ του λες, έλα ρε με τα θα, τώρα θα κάνουμε ουρανοξύστη. Περίμενε λίγο. Εσύ είσαι ο μηχανικός λοιπόν και εγώ θα χτίζω. Όχι, όλος ο κόσμος. Ποιος είναι ο μηχανικός, ο μηχανικός ποιος είναι στο παράδειγμα. Είναι ο κόσμος που θα κατευθύνει τις αγορές του από επιλεγμένες επιχειρήσεις. Άλλος ερώτησα. Ο κόσμος δεν είναι ο μηχανικός. Ο μηχανικός είσαι εσύ και θες εμείς να χτίσουμε την πλατφόρμα σου. Αυτό θες. Πλάκα μου κάνεις. Εγώ σου κάνω αυτό πλάκα. Αυτό είναι μια πλατφόρμα πατριωτική, το καταλαβαίνεις. Που πρέπει εγώ να κάθομαι πίσω σαν εργάτης να εξηγώ το πρόγραμμα και εσείς μπροστά σαν γλάστρες. Να εξηγείτε, να πώς το λένε, να τραβάτε τον κόσμο. Α, εγώ θα είμαι η γλάστρα σου. Εγώ θα... Καλά ρε, θα είμαι εγώ η γλάστρα σου. Καλά ρε, μου λες ότι θα είμαι η γλάστρα σου, είσαι τα καλά σου τώρα μεσημεριάτικα. Θα είμαι εγώ η γλάστρα σου να σου μαζεύω σε ένα κόσμο για την πλατφόρμα σου. Ε, άντε παράτα από εδώ πέρα τώρα μεσημεριάτικα που θα είμαι και η γλάστρα σου. Άντε φύγε από εδώ πέρα τώρα. Θα είμαι και η γλάστρα σου, να σου μαζεύω κόσμο για την πλατφόρμα σου. Το ξεκίνησε στην αρχή, θες να είμαι συνεργάτη σου. Σου είπα όμορφα, ωραία, δεν θέλω να είμαι συνεργάτη σου, δεν θέλω να συνεργαστώ. Τρελάθηκες, έπαιρνες κάθε μέρα εδώ πέρα να συνεργαστούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Τώρα το πήγες παρακάτω από συνεργάτη σου, με είπες ότι θα είμαι η γλάστρα σου. Θα σου μαζεύω κόσμο για την πλατφόρμα σου. Δηλαδή, την επόμενη φορά τι θα με πεις. Ότι θα χτίσω εγώ, θα φτιάξω εγώ την πλατφόρμα, θα τρέχω εγώ την πλατφόρμα, θα μαζεύω εγώ τον κόσμο και θα σε φέρνω λεφτά. Μόνο αυτό έλειπε να μας πεις, ρε φίλε. Ότι θα τα κάνω όλα εγώ και θα σου φέρνω τα λεφτά. Γιατί από συνεργάτη έγινα γλάστρα και από γλάστρα θα γίνω να πούμε υπάλληλό σου στο τέλος. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα. Αποκεφαλιστή η Ρόδη. Αποκεφαλιστής γλάστρα. Άρε σαλόμι του πήρε το κεφάλι.
Και τι δεν σε έχει μπει σήμερα, δηλαδή. Αυτός ο μύθος ότι ο πλατφόρμας κάποτε τελειώνει είναι μύθος, παιδιά. Έτσι, μόνο αν καρκανιάζει δεν έχει νερό δίπλα του να πιει και τον εγκαταλείψουν οι φωνητικές του χορδές. Ναι, παιδιά, με να είμαι γλάστρα του, το καταλαβαίνεις. Να είμαι γλάστρα του. Κοίτα, η πλατφόρμα είναι έτοιμη, Γρηγόρη, η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Τώρα πρέπει να τη βουτήξει το λαδάκι, να γίνει παπάρα, ας πούμε, και πρέπει να βρεθεί κάποιος άνθρωπος να το κάνει αυτό. Κάποιος κομματικός μηχανισμός. Τι μας είπε ο άνθρωπος. Και επειδή σειρωνέθηκε το Κυρκινέζι τώρα, έτσι. Να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτοσυστήθηκε σήμερα, ο κούκος που δεν φαίνει την άνοιξη. Άρα μπορώ να το λέμε, φίλε, η κούκε που δεν φαίνει την άνοιξη, μίλα. Τέλος πάντων, άστονα αυτό να τρώμε τις πλατφόρμες του πάλι. Κοίτα, κυκλοφόρησε μια καινούργια κολεξιόν φέτος, φίλε. Πλατφόρμες 30 πόντους, 5 κιλά βάρος, δεν ξέρω τι έχει βάλει στη σόλα, φίλε. Είναι φωνικό όπλο, φίλε. Αν στη φέρουν στο κεφάλι, μακριά, χτύπα ξύλο. Φωνικό όπλο, όπου και να σε βρει. Ωραία, να σε κάνω μια ερώτηση εσένα. Πες μου λίγο, τι εννοούσε ότι θα κάνει με τους παλινοστούντες. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Τώρα, ρε φίλε. Τι ακριβώς θα έκανε με τους παλινοστούντες. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έρχεται και Σαββατοκύριακο έλεος. Να πάμε στα δικά μας τώρα. Δηλαδή, ρε φίλε, επειδή θα έχεις το χείο, μην ξεχάσεις να το πούμε συγχαρητήρια και σαν ακροατές έτσι του Focus για την αποκάλυψη που πήγαινε για μεγάλη συγκάλυψη και τους ξεσκέπασε. Μεγάλη χείο, μπράβο έτσι. Και σανότερα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις, οι τύποι είναι στη συγκάλυψη πρώτη. Πρώτη που λέει ο λόγος, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τη βρήκανε τη λύση με το έγκλημα των Ντεμπών, γιατί σβήστηκαν οι κάμερες, 200 κάμερες του ΟΣΕ, όλες εξαφανίστηκαν, ας πούμε. Αλλά στο αεροδρόμιο ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, 5 μέρες μετά, ο τύπος έλεγε ότι εγώ δεν χτύπησα κανένα, κάτι λεκτικό υπόθηκε, να πούμε, ένα λίγο βρυσιδάκι. Δηλαδή, οι τύποι είναι επαγγελματίες φεύτες, όπως το είχες πει και πριν. Συγχαρητήρια για το ρέμο, μιλάμε για 8μηνο πριν. Τι οχτάμινο, ένα χρόνο πριν. Και ένα χρόνο, ήταν οι εκλογές. Ναι, που ήταν οι εκλογές. Ένα χρόνο έχει. Έγλυφε το παλικάρι. Απλά, παιδιά, αν πατήσετε στο Google 50.000 η σαμπάνια στη συναυλία του Ρέμου στη Μύκονο, θα σας το βγάλει κανονικά το ρεπορτάζ από ειδικές σελίδες που ασχολούνται με αυτά τα showbiz. 50.000 Σαουδάραβες στη συναυλία του Ρέμου, παιδιά. Και τόσα δήλωνε κάθε χρόνο ο Ρέμος. Τι να λέμε τώρα, έτσι. Μακάρι να έχει βρεθεί, δεν ξέρω εγώ τι είναι, Σιριζέος, είναι αντιπολιτευτικός τύπος εκεί στην ΑΔΕΔΗ, πώς τη λένε, την επιχείρηση, την εφορία, να τον ξεσκονίσει τον άνθρωπο, έτσι, γιατί πολύ κοροϊδία, ρε εσύ, Γρηγόρη, έτσι. 1,5 εκατομμύριο και να δηλώνεις 50, μακάρι να γίνει ένα ξέπλυμα. Κατά τα άλλα, όπως θα περιέγραψες και εσύ, να χαιρόμαστε τη δημοκρατία, 50 μπόνους βουλευτές στο πρώτο κόμμα, βάλε τους εξοκοινοβουλευτικούς, βάλε τους πασουκοειδείς, βάλε τους επικρατείας, ωραία δημοκρατία. Και τι ακούμε σήμερα, πικραμένος, φίλε, πρόεδρος Αρείου Πάγου, να πω ότι ο πικραμένος είναι ο πιο ουδέτερος, έτσι, δεν έχει καμιά σχέση με Νέα Δημοκρατία, με τίποτα. Να χαιρόμαστε και τη δικαιοσύνη μας, με πικραμένο, ρε φίλε, πρόεδρο Αρείου Πάγου, καταλαβαίνεις τώρα τι δικαιοσύνη θα έχει σε ανώτατο βαθμό. Να τη χαιρόμαστε, παιδιά, πάλι συγχαρητήρα στο Χίο. Την αποκάλυψη αυτή των τύπων και βέβαια υπάρχουν και βίντεο που δεν έχουμε δει και δεν έχουμε ακούσει. Υπάρχουν βρυσίδια, υπάρχουν καρέκλες που φεύγουν και έρχονται. Όλα αυτά πότε θα τα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, εβδομάδα έκλεισε. Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία εκεί τον κρατάει. Κομματικό τέλεχος. Μα βέβαια, τώρα το διέγραψε για τα μάτια του κόσμου. Θα συνεχίσει. Να τη χαιρόμαστε τη δημοκρατία μας, φίλε. 50 χρόνια μεταπολίτευση, προδοσία Κύπρου. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Κοίταξε ένα περιστατικό κλείνοντας, Γρηγόρη, που δείχνει το βαθμό προδοσίας στην Ελλάδα. Αν πατήσεις fly radar τώρα, όλος ο πλανήτης περνάει πάνω από την Ελλάδα. Μας αφήνουν τα καυσαέριά τους αεροπλάνα και φεύγουν για Μέση Ανατολή, Κατάρ, Ντουμπάι, όπου θέλεις να πούμε. Και η Ελλάδα δεν έχει εθνικό αερομετοφορέα. Σαν να λέμε τώρα η Γροιλανδία δεν έχει εταιρεία με παγάκια. Αυτό κάνουμε. Όχι, για να ξέρει ο κόσμος ότι ψάχνουμε κοιτάσματα, αέρια, το ένα τ' άλλο. Δεν υπάρχει, παιδιά, μόνο στον εθνικό αερωματοφορέα που δεν έχει η Ελλάδα, που είχε την Ολυμπιακή και είναι μέσα σε 3 υπήρους, σε 5 θάλασσες και περνάει όλο το σύμπαν από πάνω της και δεν έχει στο αεροδρόμιο ένα σέρβις να κάνεις, να οικονομήσεις και βέβαια να το συνδέσουμε με την τραγωδία της Κύπρου. Τότε μπορούσες με εθνικό αερομεταφορέα μέχρι και 747 το να πεις στον Ωνάση έχουμε κάνει σύμβαση. Τα κομμάτω θα πάνε με το 735, πώς το λένε, και το 747 και όχι με τη σακαράκα εκείνη που πήγε και έπεσε. Μπορούσες μέσα σε μία ώρα να πας 1000 κομμάτα. Αυτή είναι η σημασία του εθνικού αερομεταφορέα. Και οικονομάς γιατί είσαι γεωστρατηγικά εκεί που είσαι και σε μια
δύσκολη στιγμή σε ένα πόλεμο μπορείς να μεταφέρεις στρατό, είτε σε νησιά είτε οπουδήποτε. Καταλαβαίνεις την προδοσία, Γρηγόρη, και μόνο αυτό ότι η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου και δεν έχει εθνικό αερομετοφορέα. Τι να πούμε από εκεί και πέρα, ρε φίλε. Κατά τα άλλα, η εταιρεία πολυεθνική, να μην πούμε το όνομά της, άφησε 200 χιλιάρικα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και οι επενδύσεις πάνε και έρχονται. Ελλάδα 2-0, Γρηγόρη. Ντροπή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, αδερφέ μου, υγεία να έχεις. Παρακαλώ στον επόμενο. Γρηγόρη, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αδερφέ, δεν το κάνω, δεν σου κάνω παρατήρηση, είσαι ταφεντικό, αλλά αφήνεις άλλο και κάτι σου λέει την ιστορία της ζωής του και δεν είναι, σε κάνει και άνω κάτω. Σε βγάζει έξω από τα ρούχα σου. Αφού με γράφουν οι άλλοι, άστο να μιλήσει και άστο να μιλήσει και δεν είσαι δημοκράτης και το γόβει συνέχεια και άστο να πει για την πλατφόρμα. Κρίστος, θέλουμε να βγούμε και εμείς να πούμε τα δικά μας τα θέματα, τα παράπονα. Και δεν προλαβαίνουμε πια. Ακούμε τον τύπο που μιλάει και λέει τα πάντα. Πάμε, τώρα χάνει χρόνο. Άστα παράπονα. Τώρα χάνει χρόνο. Πάμε, πες την άποψή σου. Λοιπόν, εγώ δεν έχω άποψη. Έχω να κάνω μια καταγγελία. Είτε σε Δήμο, είτε στην τροχέα που είναι εδώ στη Μαργαροπούλου. Έχει καταλάβει η τροχέα τη Μαργαροπούλου το 1 τρίτο και παραπάνω και βάζει τα αυτοκίνητα αυτά που έχουν μαζέψει, μηχανές, αυτοκίνητα και τέτοια. Έκανε ο ΟΑΣ παράπονα ότι δεν μπορούν να περάσουν τα λεωφορεία. Και τώρα τι έκανε. Σηκωθήκαμε προχθές να πούμε και βλέπουμε και έχουν φυτέψει πινακίδες και απαγορεύουν τη στάθμευση στο στενό το δικό μας. Στη Μαργαροπούλου. Η Μαργαροπούλου είναι τελειωμένη. Τώρα πιάσανε τα στενά και έχουν πιάσει το στενό το δικό μας που είναι στην τροχέα μέσα που μπαίνει. Ναι, εκεί, εκεί από τη γέφυρα του Αγίου Παντελεήμονα δεξιά. Αγίων Πάντων. Ναι. Αγίων Πάντων, ναι, συγγνώμη, Πάντων, δεξιά. Δεξιά, ναι. Και όλο και το στενό μέχρι κάτω που φτάνει να πούμε στο Βαρδάρι. Ναι, και εκτός αυτού, έχουν πάρει τώρα τα στενά του Βαρνά και έχουν πάρει την Ηλία Μινιάτη και σηκωθήκαν προχθές το πρωί και βλέπουν ότι έχουν φυτέψει πινακίδες και γράφουν απαγορεύεται και να στείλουν, λέει, μόνο αυτοκίνητα της τροχέας. Και μάλιστα έχουν βάλει και πινακίδα μπροστά στην πόρτα του γκαράζ της οικοδομής. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε να μπει ούτε να βγει. Και έχουν βάλει απαγορευτικά. Και αρχίζουν τώρα και κόβουν εκεί μετά από τόσα χρόνια που βάζουν τα μάξα τους οι ανθρώποι. Κάτσε ρε παιδί μου λίγο, περίμενε λίγο. Δίπλα, εκεί πέρα στο τμήμα δίπλα υπάρχει οικοδομή. Και κάτω στην καραζόπερτα του ανθρώπου έχουν βάλει ταμπέλα ότι δεν μπορεί να παρκάρει τα μάξι του. Όχι μόνο αυτός και κανείς άλλος. Και έχουν βάλει πινακίδες. Αυτό, άντε οι άλλοι να μην παρκάρουν, γιατί είναι δικός του χώρος. Αυτός είναι η ιδιοκτησία του. Τι να μην παρκάρει στην ιδιοκτησία του, να μην παρκάρει. Πώς να μπει και πώς να βγει, αφού έχουν βάλει απαγορευτικό. Πώς να μπει και πώς να βγει, δεν μπορεί. Τι απαγορευτικό, στο πάρκινγκ μου, στο καράζ μου, θα βάλει απαγορευτικό. Ναι, φίλε, έχουν βάλει απ' έξω πινακίδα, πώς να το πάνω καταλάβει. Πινακίδα απ' έξω ακριβώς καρφί. Δηλαδή να θέλει να βγει ο άνθρωπος να κάνει μια μανούδρα, να βγει δεν μπορεί. Και εκτός αυτού έχουν βάλει πινακίδες όλα αυτές μπορούσαν, έτσι φυτέψανε από βραδείς και σηκωθήκαν το πρωί οι άνθρωποι και είδαν εδώ τις πινακίδες και διώχνουν και βάζουν από αυτά τα εμπόδια που βάζεις νερό μέσα, ξέρεις, που τα βάζουν νερό και τα βάζουν εμπόδια για να μην μπαρκάρουν οι άλλοι. Και δεν μπορεί, δηλαδή τα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι τόσα χρόνια που τα βάζανε εδώ στα σπίτια τους, τα οποία δεν είχαν και απαγορευτικό, ότι απαγορεύεται η στάθμευση, τώρα έβαλε τροχέα μόνο για τη τροχέα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι ένα μυστήριο πράγμα αυτό που συμβαίνει. Αυτό το τμήμα στη Μαργαροπούλου δεν ξέρω τι ζόρια τραβάει. Εκεί είναι και το δίπλωμά μου και η άδειά μου, να ξέρεις, εκεί είναι. Αν περάσεις δηλαδή και θες να τους βρήσεις, βρήσε ρε φίλε και για μένα λίγο, γιατί εκεί πέρα είναι όλα, αυτοί μου τα πήραν. Αγορίνα μου. Τι να λέει, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Άμα τους πεις κάτι, λέει, εμείς δεν ξέρουμε ποιος το έκανε αυτό. Γι' αυτό είμαι καταγγελία και για το Δήμο και για την τροχέα. Δεν ξέρω ποιος θα φύτεψε αυτές τις πινακίδες, να πούμε. Πάνε, άκουσε με λίγο. Πάνε στο Δήμο και πες καλησπέρα, έχει συμβεί αυτό και αυτό. Σας παρακαλώ πολύ να με ενημερώσετε ποιος πήρε αυτή την απόφαση και ποιος τοποθέτησε αυτές τις ταμπέλες. Και όταν σου απαντήσουνε μετά από 10 χρόνια, έλα να το πούμε στον αέρα. Α, εντάξει, όλα καλά λοιπόν. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό είναι κατάκριση εξουσίας. Κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Δηλαδή, να θέλω να βάλω εγώ τα μάξι εδώ που το έβαζα 10 χρόνια και να έρθει ο άλλος και να μου κάτσει μια επιγραφή απ' έξω αυτή και να το κάνει απαγορευτικό. Απαράδεκτο είναι. Δεν μου λες, Γρηγόρη,
μπορώ να φέρω κάποιο κανάλι εδώ να τα πάρουμε, να τα δημοσιεύσουμε αυτό το έσκος που υπάρχει. Κοίτα, εγώ θα περάσω σε κάποια φάση να πάρω την άδεια και το δίπλωμα. Θα τραβήξω αν είναι ένα βιντεάκι. Αγκορίνα, θέλεις να σου δώσω αγόρι με το τηλέφωνο μου εγώ? Θα τραβήξω, όχι ρε, εντάξει, κατάλαβα που είναι. Θα τραβήξω εγώ να πούμε εκεί πέρα ένα βιντεάκι. Να δω τι γίνεται, θα ασχοληθώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Πάλι δεν δουλεύεις? Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν ακούω πολύ φασάρια. Εντάξει, τώρα τι σημασία έχει? Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν απασχολούν τον κόσμο αυτά. Ναι, έχεις δύο. Έχω τώρα έτσι πως ακούω την κατάσταση. Ή είσαι σπίτι ή είσαι κλειδωμένος στο ταξί. Δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό. Είσαι πάλι ρεπό, πάλι ρεπό, δίχρονε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει αυτό που θα πω. Έχω ακροατή ο οποίος λέει ότι σε είδε σε μια συγκεκριμένη οδό, να μην την πω στον αέρα. Ναι, τι θες να πεις, δηλαδή? Σε μια οδό εδώ στα δυτικά σε είδανε. Ναι, και τι θες να πεις, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όχι, σε είπα, ρε παιδί μου, ότι έχω πληροφορίες. Καταρχήν, μόνο που μιλάς έτσι, δείχνει, από τη μία θες να με γνωρίζεις, να γίνεις φίλο, τέλος πάντων. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Αρχικά είπες ότι θα έρθει μια μέρα το ραδιόφωνο και σε περιμένω 5 χρόνια. Καλά. Τι είναι αυτό? Άμα με λες, πέστε μου στοιχεία για τον δίχρονο, πέστε μου στοιχεία, ποια είναι η στοιχεία. Μόνο που λες αυτό. Αφού είπες θα περάσει από το ραδιόφωνο να γνωριστούμε, είμαστε φίλοι πόσο καιρό, ρε αδερφέ, κάτσε λίγο. Εδώ πέρα παίρνει τηλέφωνο πόσο καιρό. Είπες θα περάσω μια μέρα από το ραδιόφωνο να σε γνωρίσω. Έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν ήρθες. Να μην σε ψάξω εγώ δηλαδή. Είπα, να αφήσει το τηλέφωνο και να μιλήσουμε. Άφησα το τηλέφωνο μου στη γραμματεία είναι. Άμα πάρει, θα το έχει το τηλέφωνο. Ναι. Γιατί όμως δεν έρχεσαι να γνωριστούμε? Δηλαδή για το Θεό. Σου είπα, θα βρεθούμε εκεί που θέλω εγώ. Κάτσε, αδερφή, μόνο σου είσαι. Πού, εσύ μπορεί να θες να βρεθούμε να πούμε στην Πελοπόννησο. Τι θα γίνει, δηλαδή, να έρθουμε στην Πελοπόννησο. Τι να κάνουμε, να μην βρεθούμε τότε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό τώρα τι είναι, καινούριο, όπου θες εσύ θα βρεθούμε. Να τα βρούμε στη μέση. Όχι, δεν υπάρχει στη μέση. Καλά, ρε, μας κοροϊδεύεις τώρα, δεν υπάρχει στη μέση. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, εσύ θες την άλλη άκρη της Ελλάδας. Εγώ σου λέω, έλα εδώ πέρα να γνωριστούμε να πούμε. Έλα εδώ να γνωριστούμε εκεί πέρα στη Μαργαροπούλα απέναντι από το τμήμα. Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί, ρε, αδερφέ. Έτσι, δεν χρειάζεται. Έλα από το ραδιόφωνο τότε. Ούτε το ραδιόφωνο. Και πού θα γνωριστούμε, δίχρονε, πού θα σε δούμε? Θα σε δω στη Δευτέρα παρουσία, άμα πιστεύεις. Α, καλά, εντάξει. Θα σε δω. Στη Δευτέρα παρουσία, να γνωριστούμε, ρε, δίχρονε. Δεν θα με τρελάσεις τώρα. Ναι. Μπορώ να πω για το Ευαγγέλιο. Ρε Παναγία, στη Δευτέρα παρουσία, λέει, θα γνωριστούμε. Πες, τι να σε πω, πες. Ο Κύριος μας στην Παλιά Διαθήκη είχε αρχηγό του Ισραήλ που είχαν την αλήθεια, δηλαδή τον νόμο του Θεού, τον Ιησού του Ναβί. Και του είπε, λέει, θα πήγαινε να καταλάβεις την πόλη, την Ιεριχώ, λέει. Θα κάνεις, λέει, επειδή έχει πολύ ψηλά τείχη, λέει, και δεν μπορεί να την καταλάβεις, είναι πολύ δυνατή πόλη, λέει, δεν μπορεί να την καταλάβεις, λέει, θα κάνεις 7 φορές, μία φορά την ημέρα, για 7 μέρες θα κάνεις τον κύκλο με τα στρατεύματα γύρω-γύρω όλη την πόλη, και την 7η ημέρα, λέει, θα κάνεις 7 φορές τον κύκλο της πόλης, λέει, και μετά θα σαλπίστε με τις άλπιγγες και ο Θεός, λέει, εγώ θα καταρρεύσω σαν χάρτινος πύργος τα πανύψηλα τείχη της Ιεριχού. Και είχε στείλει κατασκόπους στην αρχή ο Ιησούς του Ναβί. Μπήκαν μες στην πόλη οι κατάσκοποι και επειδή κινδυνεύαν να τους πιάσουν αυτοί οι κάτοικοι της Ιεριχού, μια πόρνη ράβ, τους λυπήθηκε οι Ισραηλίτες, λέει, ελάτε να σας κρύψω στο σπίτι μου, λέει. Και ο Θεός, ξέρω, θα σας παραδώσει την πόλη. Έχετε τον αληθινό Θεό. Έχω ακούσει για τα θαύματα που κάνει στο Θεό του Ισραήλ, λέει. Θα σας παραδώσει την πόλη, λέει. Αλλά λυπηθείτε με, μην με σκοτώσετε όταν μπείτε στην πόλη, λέει, και εμένα, λέει. Α, λέει, τότε μας έκρυψες. Μόλις μπούμε στην πόλη, λέει, μόλις μας παραδώσει ο Θεός στην πόλη, βάλε μια κόκκινη σημεία έξω από το σπίτι σου και μάζεσαι όλους τους συγγενείς σου στο σπίτι και αυτό το σπίτι δεν θα το πειράξουμε. Όλα τα άλλα, λέει, δεν θα μείνει άνθρωπος ζωντανός, λέει, ούτε κτίνος, λέει, στην Ιεριχώ. Και το κάνανε αυτό, μια φορά την ημέρα κάνανε τον κύκλο της Ιεριχού, την 7η ημέρα κάνανε 7 φορές, άρχισε να σαλπίζουμε τις άλπιγγες και πέσαν σαν χάρτινος πύργος τα τείχη της Ιεριχού και μπήκε μέσα ο λαός του Ισραήλ και τους έκανε πατάτες γιαχνί, να πούμε, τους κατοίκους της Ιεριχού και μόνο αυτή επέζησε. Τι θέλει να μας δείξει όμως ο Θεός με αυτό? Ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και τα τείχη της Ιεριχού συμβολίζουν τα τείχη των παθών μας. Είναι σαν τείχη υψωμένα τα πάθη που έχουμε όλοι μας και αυτά μπορούν να πέσουν μόνο με τη δύναμη του παντοδυνάμου τριαδικού Θεού. Δηλαδή με την αναγέννηση και μετά με τη δύναμη του Πνεύματος Αγίου. Έχω γνωρίσει ανθρώπους
που ήταν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στα ναρκωτικά και ήταν στο τελευταίο στάδιο, δεν είχαν φλέβα να χτυπήσουν, και άλλοι έφτασαν στο σημείο μέχρι που τους έσωσε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, επικαλέστηκαν τον Ιησού Χριστό, τους έσωσε και έκαναν και οικογένεια και παντρεύτηκαν και δουλεύουν, και άλλοι βέβαια δεν έκαναν οικογένεια αλλά κόψαν τα ναρκωτικά. Που, δηλαδή αυτό είναι ένα θαύμα. Τα τείχη, τα πανύψηλα που λες αποκλείεται, αυτός είναι τελειωμένος, τον έχω ξεγραμμένο, και όμως ο Θεός θα το σώσει. Έτσι και όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν μέσα στην αμαρτία πριν γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό και μας είχε θεωρούσε ο διάβολος τελειωμένους, και όμως ο Θεός μας αναγέννησε σε κάποια φάση της ζωής μας, άλλο στα 20, άλλο στα 30, άλλο στα 40, άλλο στα 80, άλλο στα 60. Και τα πτύχη των παθών αυτά, τα υψωμένα που είναι σαν βουνά, ο Θεός τα κατέρευσε εν μία νυχτή. Εν μία νυχτή, όπως τα τείχη της Ιεριχού. Δηλαδή, αυτός που, εντάξει, εν μία νυχτή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σταδιακά αναγεννήθηκαν, σε χρόνια, χρόνια ολόκληρα πέρασαν, αλλά πολλές φορές έκανε θαύματα και εν μία νυχτή. Όπως την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που 17 χρόνια, 13 χρόνια ήταν στην πορνεία και στη μοιχεία και στη σαρκολατρία, και εν μία νυχτή που πήγε ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα και πήγε να μπει να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο, και μια δύναμη την εμπόδιζε να μπει στον Πανάγιο Τάφο. Αλλά κατάλαβε ότι είναι από το Θεό. Λέει, πώς δεν μπορώ να πω, τι έχει τζάμι, έχει τείχο, έχει. Όλοι μπαίναν χιλιάδες στον ναό, προσκυνούσαν, αυτή δεν μπορούσε να μπει. Κατάλαβε ότι δεν την αφήνει ο Θεός, επειδή λόγω των αμαρτιών της. Λέει, σου υπόσχομαι, λέει, αν με αφήσει να μπω, λέει, στον ναό, θα πάω να ασκητεύσω στην έρημο και θα ζήσω αγία ζωή, λέει. Και το έκανε, πιέζε, 47 χρόνια στην έρημο δεν είδε άνθρωπο. Και με τρία ψωμιά είχε πάει και στην έρημο δεν είχε τίποτα και την έθρεφε ο Θεός. Αυτά είναι τα θαύματα του Θεού. Είναι στα υψωμένα τείχη της Ιεριχού που καταραίουν όταν το επιτρέψει ο παντοδύναμος Θεός. Γι' αυτό πρέπει να πάμε να εξομολογηθούμε. Αυτά τα τείχη των παθών να καθαρίσει σε μια στιγμή με την εξομολόγηση. Όσοι έχεις κάνει από μικρό παιδί, εξομολογήσεις τα όλα, θα σβήσουν και θα γίνεις καθαρός και λευκός σαν το Περιστέρι. Θα σε θεωρεί αγνό ο Θεός, αγνό, λες και δεν έχεις αμαρτήσει ποτέ, και μετά είσαι άξιος να κοινωνήσεις. Γι' αυτό πρέπει τα τείχη αυτά των παθών να αναζητήσουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να τα κατακάψει αυτά τα πάθη μας, όλα τα πάθη που έχουμε, γιατί έχουμε ένα σωρό πάθη που ακολουθάμε και πριν πιστέψουμε και μετά που πιστέψαμε. Έχουμε ακολουθάμε ένα σωρό πάθη. Τα παλεύουμε τα πάθη μας. Αλλά μπορεί ο Θεός ο Παντοδύναμος να μας τα κόψει και μία νυχτή, αλλά μπορεί και έστω με την εξομολόγηση, με την ταπείνωση, με τη Θεία Κοινωνία, να τα παλεύουμε, να βρισκόμαστε σε πόλεμο με τα πάθη. Να μην μας βρει ο θάνατος ανέτοιμος. Πεθάνουμε ξαφνικά με κανένα τροχαίο δυστύχημα, με καμιά αρρώστια και δεν έχουμε εξομολογηθεί, δεν έχουμε κοινωνήσει. Και συγνώμη, πάμε να διάβασουμε. Συγγνώμη λίγο, Διχρόνη, συγγνώμη λίγο. Ναι. Έκλαιγες τώρα. Μου ήρθε, τι να κάνω. Γιατί έκλαιγες, ρε Διχρόνη? Για τη συγκλονιστική, το συγκλονιστικό βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που είναι ένα διαμάντι, να πούμε, που είναι κυλιόταν μέσα στη λάσπη της αμαρτίας και ο Θεός την καθάρισε. Ο Θεός έτσι έχει σώσει πολύ κόσμο. Άρθρο, ναρκωμανείς, χούλιγκαν, ψεύτες, κλέφτες, υποκριτές, ήμασταν όλοι ό,τι θες ήμασταν. Κι όμως ο Θεός μας έσωσε, μας λυπήθηκε, γιατί είναι γεμάτος αγάπη και έλεος. Και αυτή την απίστευτη αγάπη που έχει ο Κύριος μας για μας, πρέπει να του δώσουμε την καρδιά μας. Μόνο αυτό ζητάει. Τίποτα δεν θέλω από σας, λέει. Μόνο την καρδιά σας να μου δώσετε. Αγαπήσεις, Κύριο, το Θεό σου, εξ όλης καρδίας σου, εξ όλης διανοίας σου, εξ όλης ισχύος σου, εξ όλης ψυχής σου. Και τον πλησίο σου ως εαυτόν, λέει ο Κύριος. Εν τάφτες τις δυσίες εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Σε αυτές τις δύο εντολές είναι όλο το Ευαγγέλιο, λέει. Ναι. Δεν χρειάζεται να κλείσεις, αδερφέ. Ναι, τι να κάνω, μου ήρθε, τι να δεις. Εντάξει, ξέσπασες τώρα, εντάξει. Ναι, αδερφούλη μου. Έγινε, καλό μεσημέρι, δε Διχρόνε. Γεια σου, γεια σου. Καλό μεσημέρι, γιατί κάποιοι αρχίζουν και μου ζητάνε αποζημίωση για αυτά που ακούνε. Άσε με. Παρακαλώ στον επόμενο. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Ρε το Δίχρονο. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τι ξέρω, τι να πω, εντάξει. Τι να πω, παρακαλώ, σας ακούω. Τι να κάνω, μπορώ για αλλιώς, σας ακούω, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, φίλε. Καταρχήν, να πω ότι ο πρωτοπόρος μας ο Αμερικανάκης, εμείς δεν είμαστε Αμερικανάκοι κατά τον παπά, αυτό που λέει. Γιατί όπως φορές τον έχω ακούσει, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, φίλε, εντάξει, το γυρνάει από εδώ, το γυρνάει από εκεί, στην κοντά μας στην τσέπη του το γυρνάει. Παπατζής, άστο, όλο εκεί το γυρνάει. Να σε κάνει γλάστρα, να σε κάνει το άλλο. Έλα ρε που θα με κάνει και γλάστρα τώρα να πούμε, ας φάει εκεί πέρα να πούμε το,
Θα φάει το μεζέτη το μεσημεριανό, θέλει να με κάνει και γλάστρα να πούμε αρλούμπα. Εγώ πέτρα. Απορώ πω έκατσε τον σειρό, τον ξανάκουσε. Έσκασα εγώ. Λέω, για τον εγώ, κόσμο το έκανα. Για τον κόσμο. Για να ακούσουν να μην λένε ότι κόβω κόσμο έτσι και είμαι, δεν είμαι δημοκρατικό. Γι' αυτό το έκανα. Εγώ στα ίσα έσκασα. Στα ίσα, δεν σε κάνω πλάκα. Τώρα κατά δεύτερο να σε πω κάτι προθέσει εδώ στο Μακρύγια, εδώ ήταν εδώ πέρα η Μενδώνη. Έχει ένα μουσείο, κάνανε εδώ πέρα. Εγώ μοιράζω πράγματα εδώ γύρω, κοιτάω δρόμους κλειστός από εδώ και δρόμους κλειστός από εκεί. Τι έγινε ρε παιδιά, ρε, είχα κακό, βλέπω αστυνομία. Από εδώ και ρωτάω τι έγινε, λέει ήρθε η Μενδώνη, λέει γιατί κλείσε το δρόμο. Για ποιο λόγο. Ας παρκάει να κατεβεί να πάρει να μπει μέσα να κάνει να κάνει και να δει γιατί πρέπει να μπορεί να κλείσει το δρόμο. Κλείσανε ένα που γύρω γύρω τους δρόμους. Ποιος ήρθε ρε παιδιά, λέω, αλλά λέμε τι έγινε δηλαδή. Τι είναι αυτή η αδερφέ μου. Κλείνει τους δρόμους από εδώ, κλείνει τους δρόμους από εκεί. Λες και εδώ ποιος είναι και τι έκανε δηλαδή, ήθελε να κάνει εγγένεια λέει. Ωραία, πάρε καλό αυτοκίνητάκι σου, κατέβα παίρνει απέναντι μια χαρά, σήκου φύγε. Πουθενά αυτοκίνητα γύρω γύρω, κανέναν άλλο. Πάρε κινέχεια από πίσω. Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Και δείχνουνε, όλα καλά είσαι αδερφός ρε φίλε, είσαι αδερφός. Ηρέμησε όμως λίγο γιατί... Μην τα δεις τώρα να το κάνει. Αλλά είσαι αδερφός, αγαπώ πολύ. Άντε καλό απόγευμα. Ψυχάρα είναι ο δίχρονος, ψυχάρα. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να κλαίει και να κάνει και να ράνει. Να είναι λίγο πιο δυνατός. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι. Ναι. Από το bullying έφλεγε, από το bullying που του έκανε στο δίχρονο. Και θέλω να απολογηθώ, θέλω να απολογηθώ. Άσε με ρε τώρα. Άσε με τώρα, τραβαλού, σε παρακαλώ. Το έχουμε πει μία, το έχουμε πει δύο, το έχουμε πει τρεις. Ήσουνα σε καταστολή να πούμε καμιά εβδομάδα, μιλούσες, έλεγες τα πράγματα normal. Μέχρι να σου δώσω λίγο αέρα, γιατί όταν λες την άποψή σου δεν σε κόβω. Όταν σε πιάνει παράνοιά σου με την πλατφόρμα ξεκινάμε και έχουμε προβλήματα. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και σήμερα έγινες και προσβλητικός. Άκου εκεί θα σε κάνω γλάστρα μου. Τι είμαι ρε τώρα, μην αρχίσω τα γαλλικά εδώ να με κάνεις και γλάστρα σου. Έμψε δίνω βήμα, έμψε ακούω σαν τον ηλίθιο εδώ πέρα να πούμε 15 λεπτά με αυτά που λες που δεν έχουν καμία βάση. Όλα βασίζονται στο θα με τις πλατφόρμες και με τους μηχανικούς και με τις οικοδομές. Μας τη βγαίνεις και από πάνω τώρα να πούμε. Τραβαλού, παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σου Ριγόη. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, χαίρομαι που σ' ακούω, δεν μπορούμε να παίρνουμε συνέχεια, δεν βγαίνουμε κιόλας. Φίλε, είσαι, τι να πω τώρα, σε ψηφίζω στο Focus. Είσαι ο playmaker του σταθμού. Ειλικρινά το λέω. Δεκάρι. Είσαι δεκάρι, είσαι μεγάλη δύναμη. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Σήμερα, δηλαδή μου έχει βγάλει από τη σκέψη που θέλω να πω για τον Αβιανάκη, γιατί είμαστε συντοπίτες και θα πω. Αλλά θα πω για το λόγο τη δουλειά που κάνεις. Ρε εσύ, Γρηγόρη, ένας ταξιτζής. Για μένα οι ταξιτζίδες είναι μεγάλα λάνια, όπως ξέρεις και εσύ. Και βλέπω το δίχρονο ταξιτζή, δηλαδή βλέπω ένα ιεροπόστολο που οδηγάει ένα ταξί. Δεν μπορώ να το συνδυάσω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν με ακούς. Σε ακούω, εντάξει. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Μπορεί να τον εγκοπλάρεις και δεν σε συναντήσει από ό,τι άκουσα. Δηλαδή βγαίνει, είναι, τι να σου πω τώρα. Αυτό που λέει το νιώθει, μπράβο σου, δεν βρίσκεις τέτοιες ψυχές. Και να δουλεύει ταξί ρε φίλε. Μπράβο, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Είναι από τους καλύτερους οδηγούς, να ξέρεις. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσα να πω ότι είναι ο Σουμάχερ της Ελλάδας ο δίχρονος, να το ξέρεις αυτό. Ναι, δεν ξέρω πόσα, 50, πόσα χρόνια οδηγάει, 30 έχει πει ο άνθρωπος. Άστο, σου λέω, είναι οδηγάρα, τιμόνι, σοβαρό τιμόνι. Πάμε παρακάτω. Και είναι, τέλος πάντων, όλα τα λεφτά είναι. Γρηγόρη, άκουσε με. Είμαι από το Δήμο Φαστού, είναι από εδώ ο κύριος Ντοπίτης ο Αβγενάκης. Παίρνω, γιατί είμαι αγρότης είμαι. Ό,τι βγάζω, έτσι είναι με το ΣΑΣ και με το ΣΥΣΜ. Στην Ένωση, στην Εφορία, όλα. Φέτος μας κόψανε την επιδότηση. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, εκεί που πέραμε, ξέρω εγώ, 2.000 επιδότηση ίσα-ίσα για τα καλλιεργητικά. Δεν πήραμε ούτε το ένα. Χτες, μας εβάλανε 2 ευρώ στην τράπεζα. Τα μαϊμούνια. Καταλαβαίνεις, σου λέω, άκου να δεις. Μάλλον αυτή η συμμορία... Και μπράβο στο Χίο, μπράβο σας σε όλους ρε, που τις ξεσκεπάς, γιατί είστε μεγάλη δύναμη. Τελικά τη ζημιά την κάνετε εσείς. Γιατί και εγώ μιλάω και ο άλλος θα μιλήσει στον άλλο και γίνεται χύμαρος. Όχι αυτές οι μπουρδες, οι πλατφόρμες που λέει ο Αμερικανάκης. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτός με τους κουμπάρους που λέει σε κάποιο νησί που δεν φτρώνουν ούτε αστιβίδες για να πάνε εκεί πρόβατα και να παίρνουν επιδότηση και έβαλε ξέρω εγώ ένα βοσκότοπο. Μιλάμε τώρα για δεις. Οι κουμπάροι θα πάρουν το 10%.
το 80 το παίρνουν αυτά τα λαμόγια. Αυτός ο Αυγενάκης που είναι από ένα χωριό νότια του Σιλωρίτη, Καμάρες, το χωριό του, ψάξε θα το βρεις, ο παππούς του ήταν βοσκός. Βοσκός ήτανε. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας του ήταν μικροεργολάβος και έφτιαχνε οικοδομές. Ένα παιδί λοιπόν του Σολίνα, ξέρεις τώρα πώς τα βγάζουνε, του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου, εν πάση περιπτώσει, από το γυμνάσιο και μπήκε με ένα μποκάμισο. Και δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει τώρα. Και τον βγάζει τώρα το άλλο του τσέκι. Τι να πω τώρα, τον άλλο που μας κυβερνάει, να πούμε, έτσι, από τα Χανιά, και λέει πως τον επετάει έξω. Πώς τον επετάει, αφού δεν τον διαγράφει. Και την άλλη μέρα τον ξαναβάλει πάλι μέσα, να πούμε. Έτσι ακριβώς, φίλε μου. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστώ, Γρηγόρη, συνέχισε και μεγάλη δύναμη. Μπράβο σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω άλλο χρόνο για γραμμές. Πρέπει να πάμε σε ένα τραγουδάκι και δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Μποτίτση και στη συνέχεια να συνδεθούμε 3 και 10, 3 και 4 με τον Στέφανο Χίο, ώστε να κάνουμε μια συζήτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στην παράνοια. Παρέα μέχρι τις 4, δεν φεύγει κανένας. Δεν έχω να σου δώσω πλατφόρμες. Δεν έχω να σου δώσω παλάτια. Ούτε μηχανικούς. Έλα τα μωρό. Τίποτα. Δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά. Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ πονώ αριστερά. Σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Αριστερά! Αριστερά! Ένα και δυνάμεις! 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 Τα μάτια μου είναι βουρκωμένα! Τα μάτια μου είναι βουρκωμένα! Το βλέμμα μου είναι θολό! Το βλέμμα μου είναι θολό! Όταν από ψηλά κοιτάω, όταν από ψηλά κοιτάω, το χωριουδάκι το μικρό, το χωριουδάκι το μικρό, ωραίο εκείνο χωριουδάκι, ωραίο εκείνο χωριουδάκι, μου λένε πως είναι τουρκικό, μου λένε πως είναι τουρκικό, μα εγώ δεν τους πιστεύω. Μα εγώ δεν τους πιστεύω. Γιατί έπαιζα εκεί μικρός. Γιατί έπαιζα εκεί μικρός. Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού. Εκεί έχω θάψει φωνή. Γιαγιά και παππού. Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού. Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού. Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε. Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε. Είπα αχ, Ελλάδα πότε. Είπα αχ, Ελλάδα πότε. Θα μεγαλώσω να στρατευτώ. Θα μεγαλώσω να στρατευτώ. Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ. Για το χαμένο αίμα να. Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής, έπαψε να ζει ρεμπέτης.
τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Στόχος είναι η αφύπνιση. Στόχος είναι η εξυγίανση. Κόντρα στους διεφθαρμένους. Ναι ρε, τι σε πειράζει εσένα να πούμε. Σε 5 λεπτά θα έρθει ο Χίος. Σε 5 λεπτά θα έχουμε το Χίο. Γι' αυτό άσε με να πω αυτά που θέλω να πω. Στέλνεις μηνύματα. Άσε με λίγο ρε φίλε, ακόμα δεν πήγαμε στο στούντιο να πούμε βάλε το τραγούδι και βάλε το τραγούδι. Τι είμαι, jukebox. Αν δεν σε ακούσει το τραγούδι, βάλε το στο YouTube και άκου το. Στόχος είναι η αφύπνιση. Στόχος η εξυγίανση. Κόντρα σε όλους τους διεφθαρμένους για μια ισχυρή Ελλάδα. Εντάξει. Εντάξει ρε παιδιά, συγκινήθηκε ο άνθρωπος, λογικό είναι. Το λέει η ψυχούλα του. Είναι ψυχάρα βασικά ο Δίχρονος. Αλλά δεν ξέρω, τώρα ο άλλος μου είπε στο ταξί γίνεται χαμός λέει. Δεν ξέρω Δίχρονε άμα ακούς. Πάντως ο άνθρωπος λέει που σε πέτυχε σε μια οδό εδώ στα δυτικά, λέει αυτό δεν είναι ταξί. Αυτό λέει είναι παρεκκλήση τόσες εικόνες που έχει μέσα. Εσύ ξέρεις τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι να κάνουμε λίγο τη σύνδεση με τον Στέφανο Χίο και επανέρχομαι. Σε λίγο κοντά μας Στέφανος Χίος. Δεν μπορώ να είμαι γλάστρα σε καμία περίπτωση. Τζάμπα στέλνετε τα μηνύματα. Είμαι υπερκινητικός. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά.
Καλησπέρα κύριε Χίο. Καλησπέρα κύριε Σερέτη. Θεωρώ ότι συμβάλατε αποφασιστικά στο να ενισχύσετε την προσπάθεια που κάναμε για να βγει στο φως όλος ο βρώμικος, όλος ο κόπρος του Αυγεία της υπόθεσης Αυγενάκη, και ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς για την παρουσία σας στο Αλέ TV. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, έχει γίνει χαμός. Όλοι λένε ο Χίος ο υπουργοφάγος. Σήμερα μου το στέλνανε. Φύγετε τώρα, εγώ δεν είμαι υπουργοφάγος. Εγώ προσπαθώ, ξέρετε, να κάνω δουλειά μου εδώ πέρα με τα παιδιά. Το παλεύουμε και έχουμε και άλλα. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί δεν δίνουν στη δημοσιότητα όλο το βίντεο να δούμε και με ήχο. Διότι αυτά, κύριε Σερέτη, που θα ακουστούν δεν συμφέρουν κανέναν. Το τι ύβρις ακούγονται για τους αστυνομικούς, για τον υπάλληλο, για την εταιρεία, για τις ελληνικές αερογραμμές, για όλο τον κόσμο εκεί που ταξιδεύει, είναι απίστευτα πράγματα. Αυτά πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα με ήχο. Και όμως τα κρύβουν, τα καταχώνιασαν. Και, για, το, και για τον αστυνομικό. Για να μπορέσω να βρω τα βίντεο με ήχο. Με ήχο, όχι εικόνα, με ήχο. Εγώ θέλω να δω τι έγινε με τον αστυνομικό, κύριε Χίο. Τον έσπρωξε. Τον έσπρωξε, τον απόδειξε βία. Αυτή, εμένα, οι υπάλληλοι του αεροδρομίου και οι αστυνομικοί με τους οποίους επικοινώνησα γιατί έγινε σούσουρο, μου λένε, τον έσπρωξε βία. Κλώτσαγε καρέκλες. Αυτά μου λένε. Και μέρος αυτών επαληθεύτηκαν. Τον έσπρωξε βία. Είναι και αντίσταση κατά της αρχής. Βέβαια. Και δεν το καταλογίζει ο εισαγγελέας, ο προϊστάμενος εισαγγελίας. Το πάει μόνο μαλακά. Και διέρευσα και μια κατάθεση, είδατε, του υπαλλήλου τάχα, ότι δεν με χτύπησε, λέει, που είδατε εσείς να μην το χτυπάει. Βέβαια τον χτύπησε. Τώρα αυτός ο άνθρωπος λογικά έχει δεχθεί κάποια τηλεφωνήματα, του είπανε και κάποια λογάκια, μην κάνεις κανένα αστείο και βγεις να μιλήσεις, γιατί σε όλα τα κανάλια βλέπουν να μιλάει ο Αυγενάκης. Αυτός ο άνθρωπος δεν μίλησε πουθενά. Ο αδερφός του, άκουσα ότι κάτι είπε. Αλλά τι να πει και ο αδερφός του τώρα, ένας άνθρωπος τώρα του μεροκάματου, 800, πόσα να παίρνει αυτός ο άνθρωπος, 800 ευρώ, 900 ευρώ, παραπάνω δεν παίρνει, 1000 με τις υπερορίες, ανάθεμα αν βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος, και με έχει παραξενέψει πάρα πολύ, όχι με έχει παραξενέψει, με έχει βουλήσει κυριολεκτικά, ίσως όπως λένε και η κριτική ιστορία, ότι η Aegean Airlines του κ. Βασιλάκη, ενός από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Ελλάδα, δεν έχει βγάλει, είναι δυνατόν η Aegean Airlines, η αεροπορική εταιρεία, να μην έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Που ξέρουμε καλά ότι η αεροπορική αυτή εταιρεία εδώ λένε ότι λένε. Εγώ δεν το, ούτε το επιβεβαιώνω, ούτε το εμπειρώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι οι μετοχές μέσα στην Aegean έχει και η οικογένεια Μητσοτάκη. Και δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Δηλαδή, αν υπήρχε Ολυμπιακή, το ΝΑΣΤΕ θα βγάζει μια ανακοίνωση. Η Ολυμπιακή, η κρατική που ξέραμε. Μια ανακοίνωση. Τι συνέβη, καμία τοποθέτηση, μόνο οι συνδικαλιστές βγήκαν. Δηλαδή, συγγνώμη, στο μαγαζί το δικό σας, στην επιχείρηση δική σας, εάν κάποιος, ξύλο χτυπάω έτσι, πάθαινε ένα ατύχημα, δεν έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση η εταιρεία σας. Yeah. Εδώ, κύριε Σερέτη, έπεσε το ντρόν, το στρατιωτικό ντρόν στον Ημιτό, και διάβαζα χθες το βράδυ, και που πήρε φωτιά ο Ημιτός, κόντρεψε να καεί ο Ημιτός από ένα εγκληματικό λάθος της εταιρείας αυτής, της συγκεκριμένης, η οποία πετούσε τον ντρόν, λέει, με όλα τα ενδεδειγμένα κλπ, τα μέτρα, το ρίσκο, και διάβαζα αναλυτικά την ανακοίνωση που έβγαλε αυτή η εταιρεία χθες το βράδυ, στις 11 παρατέρατο, αν τη βρουν συνάδελφοι στο μακελιό.gr, θέλω παρακαλώ να τη δημοσιεύσουν, εξώφυλλο, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση της εταιρείας που πέταγε το στρατιωτικό ντρόν, το οποίο ξέρετε ότι έκανε δοκιμές σε πεδία βολής, και αυτό το ντρόν συνεργαζόταν με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, και μπορούσε να φέρει πάνω και οπλισμό και ρουκέτες και πολυβόλα και οτιδήποτε άλλο, και το ρίξανε πάνω στον Ημιτό και κοντέψαν να κάψουν τον Ημιτό, και έβγαλε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση, και άλλοι τρέχανε, ο χειριστής λέει δεν έφταιγε, και τι δεν έφταιγε, δεν έφταιγε, και πήδαγε τα βουνά και τα λαγκάδια, τους είδαμε όλους πως τρέχανε σαν τους λαγούς μέσα στο δάσος για να ξεφύγουνε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Άμα και τότε και λένε ψέματα. Διότι λέει κάτσαμε στο σημείο και περιμέναμε να έρθει η πυροσβεστική, και εγώ βλέπω 4 άτομα να φεύγουν με ένα βαν και να τρέχουν σαν τους λαγούς να εξαφανιστούν μέσα στο δάσος. Αυτό δεν είδατε κι εσείς. Βέβαια.
Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν υπήρξε ούτε καν αντιπυρική προστασία σε αυτό το. Λένε, είχαν πυροσβεστήρες, λέει, πάνω τους και σβήσαν τη φωτιά. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Εγώ είδα να τρέχουν κάτι τύποι μέσα στο δάσος και να τους κυνηγάει η αστυνομία. Μας κοροϊδεύουν. Βέβαια. Και καμία ανακοίνωση και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τι γύρευε, ρε παιδιά, εκεί το ντρόν. Η ανακοίνωση, ξέρετε τι λέει, εγώ μένω σε αυτό. Γιατί ήταν οπλισμένο αυτό. Τι γινόταν εκεί πέρα. Τι κάνανε αυτή η άσκηση. Τι στόχο είχαν. Μπράβο. Κάναν άσκηση, είχαν κανένα στόχο. Ναι. Λέει κανένα άσκηση γιατί ήταν, λέει, ευεπίφορο το μέρος και ήταν χαμηλής βλάστησης. Ποια χαμηλής βλάστησης, δεν μας κοροϊδεύετε. Στον Ημιτό χαμηλή βλάστηση στο δάσος, στο Ημιτού στο Πευκοδάσος, χαμηλή βλάστηση παλιό ψευταράδες. Και η Aegean Airlines περιμένουμε ακόμα να βγάλει ανακοίνωση. Καμία ανακοίνωση. Πάντως δεν έχει τιμωρηθεί ο Αυγενάκης. Δηλαδή το να τον διαγράψει από το κόμμα ο Μητσοτάκης δεν είναι τιμωρία. Μα δεν τον διέγραψε από το κόμμα. Ξέρετε, τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και από την κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, όμως δεν έχει καμία σχέση αυτό με αυτό που δεν έκανε. Δεν το δήλωσε από το κόμμα. Είναι ενεργό κομματικό στελεχός και να σας μεταφέρω και μια πληροφορία, όπως τη μετέφερα και στην εκπομπή νωρίτερα. Στις 11 η ώρα χτες έγινε στην πλατεία, στην εκκλησία του Αγίου, της Αγίας Μινάς, Αγίας Μίνας στο Ηράκλειο, η κηδεία ενός μεγαλοξενοδόχου της περιοχής, επιχειρηματία, καταξιωμένου, του Μακαρίτη του Σμπόκου. Εκεί έσκασε μύτη ο απερχόμενος, ο απελθόν πρέσβης, Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, ο οποίος φεύγει. Μας κουνάει το μαντίλι. Μιλάω τον κύριο Τσούνι. Τσούνις. Ναι. Και έσκασε μύτη εκεί ο Αμερικανός πρέσβης και τον πλησίασε ο Αυγενάκης με 10 βρακοφόρους στο Ηράκλειο, οι οποίοι του χτυπάγανε την πλάτη οι βρακοφόροι, φανταστείτε τι μυαλό έχουν και αυτοί, και του λέγανε μπράβο ήρωα, γίγαντα, εθνεγέρτη, τον αποκαλούσανε, παιδί της Κρήτης, σπουδέ, και του χτυπάγανε την πλάτη, μπράβο που ενήργησες έτσι, που δηλαδή που πλάκωσε το ξύλο τον υπάλληλο, και αγκάλιασε τον Τζούνι και σφιχταγκαλιαστήκανε, βάραγε ο ένας την πλάτη του άλλου και του έλεγε ο Τσούνις τι καλός υπουργός ήσουνα και ο Αυγενάκης του έλεγε τι καλός πρέσβης που ήσουνα και σε αγαπάμε και μη φύγεις. Αυτό γινόταν στην πλατεία, στην κηδεία. Τραγικό, τραγικό το πόσο κάτω έχουν πέσει και τι πολιτική παραχμή υπάρχει. Γιατί όλοι αυτοί κρέμονται από την Αμερικάνικη πρεσβεία, καλός ή κακός. Πάντως, γιατί διαβάζω τώρα και το πρωτοσέλιδό σας και είχα και εγώ και κάποιες πληροφορίες και πριν ένα χρόνο είχα μιλήσει για αυτόν τον πασίγνωστο τραγουδιστή, τον Αντώνη Ρέμο και το τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Ένα χρόνο πριν, κύριε Χίο, τον βλέπαμε να στηρίζει ενεργά Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές. Και αναρωτιόμουν τότε και έλεγα, για ποιο λόγο στηρίζει ενεργά ένας τραγουδιστής τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να τον διαγράψουν χρέη, θέλουν να τον σώσουν από την εφορία. Τι ακριβώς έχει γίνει. Και επιβεβαιώνεται τώρα ότι αυτό που σκεφτόμουν τελικά είχε βάση. Γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι τον κατηγορούν για φοροδιαφυγή, για ξέπλυμα παράνομου χρήματος ύψους 1,5 εκατομμύριων ευρώ. Και γενικά βλέπω ότι υπάρχουν κατασχέσεις στην περιουσία του, ότι έχουν κλείσει οι θηρίδες του. Τι γίνεται με τον Αντώνη Ρέμο, κακός χαμός. Ναι, κοιτάξτε, είναι θέμα της αρχής ξεπλύματος, μάλλον της αρχής καταπολέμησης, νομοποίησης έκνομων δραστηριοτήτων μέσω της διακίνησης μαύρου χρήματος. Ναι, είναι μια ιστορία. Εγώ νωρίτερα συνομίλησα γι' αυτό με τον κύριο Μανούστο Δουκάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φοροτεχνικών Ελλάδος. Μου είπε βεβαίως ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ότι ο Ρέμος, ξέρετε καλά ότι εγώ είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ, ένα δύο τραγουδιστή, έτσι, ο οποίος έχει δώσει και δικαιώματα, είναι τουρκόφιλος, έχει υποστηρίξει τον Κεμάλ εκεί στη Θεσσαλονίκη, λέει ότι τι υπερήφανος είμαι εγώ που κατάγομαι από το ίδιο χωριό που κατάγει το Κεμάλ, δηλαδή απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Έχει κάνει συναυλίες στην Τουρκία, συναυλίες στην Αλβανία, όπου σήμερα καθαρίσαν τον Μπελέρη από δήμαρχο. Άλλο αυτό, έτσι, καθαίρεση δημάρχου Χιμάρας ο Μπελέρης, γιατί ξέρετε ότι όταν πάει απαξιωτικά στο εφετείο και σε καταδικάζουν για 2 χρόνια, έχει το δικαίωμα το αλβανικό δημόσιο να σου δημιουργήσει και έκπτωση από το αξίωμά σου. Τον καθαίρεσα σήμερα, του ξύλουσαν τα γαλόνια του Μπελέρη, συνεχείς διπλωματικές ήττες, τεράστια διπλωματική ήττα για το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σιγά μην τους ενδιαφέρει και ξαφνικά σκάζει το θέμα του Ρέμου. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το θέμα του Ρέμου το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση, γιατί είναι δικό τους παιδί. Φωτογραφιζόταν με το Μητσοτάκη αγκαλιά. Ναι.
Είναι δικό τους παιδί. Είναι στημένη δίωξη για να ρεφάρουν από το μείζον σκάνδαλο του κακοποιητή βουλευτή του αεροδρομίου και για να προλάβουν, κύριε Σερέτη, και μια ακόμα υπόθεση που θα σκάσει στα Χανιά όσο νούπο από αυτά που πληροφορούμε και θα έχει σχέση με νέα υπόθεση Χαλκίδας από οργανωμένο κύκλωμα εγκληματικών προδιαγραφών στο επίπεδο της μαφίας, το οποίο εκβίαζε επιχειρηματίες, ήταν σε συνεννόηση με δικαστές και δικηγόρους στην ευρύτερη εκλογική περιφέρεια του κ. Μητσοτάκη, στα Χανιά, και το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από το θέμα της Χαλκίδος. Και θα αποκαλυφθούν και μεγάλα ονόματα. Ονόματα δικηγόρων, ονόματα δικαστών. Εγώ αυτή την πληροφόρηση έχω. Προσπαθώ να ρεφάρω λοιπόν, να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Α, κοίτα ο Ρέμος που φοροδιαφεύγει και τι δίκαιη κυβέρνηση είμαστε εμείς. Και δεν έχει σημασία αν ήταν δικό μας παιδί. Εμείς το στέλνουμε στο σκαμνί. Μπούρδες! Η ιστορία του Ρέμου αυτή θα τραβήξει 15 χρόνια όπως τραβάει και η υπόθεση Βοσκόπουλου. Για την ιστορία του Βοσκόπουλου μας είπε κανένας τι έχει απογίνει. Όχι. Η κυρία Άντζελα Γκερέκου είναι πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, είναι η κυρία Γκερέκου, που ο Μακαρίτης, ο σύζυγός της, κατηγορείται για τεράστια φοροδιαφυγή και φοροαπάτη, και δεν μάθαμε τι απέγινε με αυτό τα 5, 6, 7 εκατομμύρια που χρώσταγε στο ελληνικό δημόσιο. Θέλω να πω ότι αυτοί οι ανοιχτοί φάκελοι τραβάνε εις μάκρος. Και δεν μπορείτε να βγάλουμε άκρη πουθενά. Ήταν ένας πομφόλιγας που σκοπό έχει να καλύψει, και θα χρησιμοποιηθούν και άλλοι, θα δείτε και άλλες ειδήσεις τις επόμενες ημέρες, που θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί το τεράστιο σκάνδαλο του Αβγενάκη. Πάντως, επειδή ο Αντώνης Τρέμος είναι εδώ από το Λαγκαδά, όπως είπατε πριν, και γνωρίζουμε κάποια πράγματα, γιατί ήταν και στον Ηρακλή και τι έκανε με το Κιλκείο και με τα λεφτά. Εδώ πέρα τώρα δεν είναι και αθώα περιστέρα ο Αντώνης ο Ρέμος. Κάθε χρόνο να δηλώνει ακριβώς 50.000 ευρώ ότι βγάζει. Ακριβώς 50.000 ευρώ μια πενταετία, τώρα τελευταία πενταετία, αυτό έχει δηλώσει. Ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ κάθε χρόνο. Ο άνθρωπος που πηγαίνει και τραγουδάει στη Μύκονο, ας πούμε, και βγάζει πόσες χιλιάδες. 50.000 ευρώ μπορεί να παίρνει σε ένα βράδυ αυτός ο άνθρωπος. Κύριε Σερέτη, θα ξεχάσουμε πόσα χρήματα ήταν η ταρίφα του κυρίου Ρέμου στο. Πώς το λέτε αυτά, εσείς τα ξέρετε, που είσαστε και νέοι άνθρωποι στη Μύκονο. Στο μεγάλο αυτό μαγαζί που πηγαίνανε οι Άραβες. Ναι, 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 που επιπλέει η εξέδρα εκεί πέρα, η πίστα. Σκορπιός μου λέει εδώ, κυρία. Όχι μόνο δεν ήταν Σκορπιό. Το άλλο. Δεν θυμάμαι. Τον Άμος. Τον Άμος. Το Άμος. Λοιπόν, εκεί δεν έπαιρνε ο Ρέμος 3-4 εκατοστάρια τη βραδιά. Χιλιάδες εννοώ. Ναι. Άμα τα μαζέψει τρία βράδια του Ρέμου, 4, είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι, άρα δεν βγαίνει. Να κάνουμε έρανο, κάντε εκεί στο Focus, βγάλτε μια ανακοίνωση, κάντε έρανο να σώσουμε την περιουσία του Αντώνη του Ρέμου. Ναι. Θα βγάλουμε εδώ ένα λογαριασμό, ερανικό, μα και σώσουμε την περιουσία του Ρέμου. Τώρα όμως που μιλάμε για λεφτά, για χειραψίες κλπ. Θέλω να σας αποκαλύψω κάτι που μου έδωσε ο συνάδελφος ο κ. Νάνος, πριν από λίγο. Την ίδια μέρα, και θα σας δείξω τη φωτογραφία. Την ίδια, κύριε Νάνο, προωθήστε τη φωτογραφία. Κύριε Νάνο, προωθήστε τη φωτογραφία να τη δει και ο κύριος Σερέτης. Την ίδια μέρα που ο Αβγενάκης, προωθήστε τη φωτογραφία στην κυρία Λαγουδάκη να τη δείξει full frame. Την ίδια μέρα που ο Αβγενάκης ουσιαστικά με το Λίμι Σωτάκη διαστόματος Παύλου Μαρινάκη βρέθηκε όχι μόνο εκτός Νέας Δημοκρατίας αλλά και εκτός των ψηφοδελτίων του κόμματος για τις επόμενες εκλογές. Στην κηδεία τους μπόκους στο Ηράκλειο, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Είχαμε ένα αναπάντεχο τέτα τέτ. Αυτό τη συζύγου του Πρωθυπουργού Μαρέβας Γκραμπόφσκι με τον Ηρακλείο τη βουλευτή. Της χαϊδολογάει το χεράκι. Της χαϊδολογάει το χεράκι τη συζύγου του Πρωθυπουργού ο κύριος Αβγενάκης. Σαν να του λέει η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, δεν πειράζει ρε Λευτέρη, που αυτός ο παλιοχείος σε έβγαλε στη δημοσιότητα και το παλιό αλέρτ και αυτός με το μουσιος ερέτης, η μουσίτσα που συνηγορούσε και έλεγε τι τραμπούκος είσαι, και την ίδια ώρα κύριε Σερέτη βλέπουμε μετά το σκάνδαλο Αβγενάκη και όταν είχε ξεσπάσει ιστορία και όταν είχε γίνει της κακομήρας η κυρία Γκραμπόφσκι να δέχεται τρυφερούς αναγκαλισμούς από τον κύριο Αβγενάκη, τον Τραμπούκο, και να του
να της χαϊδεύει το χεράκι. Ορίστε. Ορίστε, πάρτε τη. Αυτή μας κυβερνάνε, κύριε Σερέτη. Τα έχουν βρει. Κύριε Σερέτη, αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί μας κυβερνάνε. Λοιπόν, τι να υποθέσω εγώ τώρα, ό,τι και να μου πείτε εσείς, ποιοι να πάνε φυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν μαλώσει, μωρέ, τώρα. Να έχουν μαλώσει αυτοί. Τα έχουν αφού... Και ξέρει και πολύ πράγμα. Χαϊδολογούνται. Ξέρει και πολύ πράγμα, Αυγενάκης. Δεν μπορούν και να μαλώσουν. Αυτοί περιτρίβονται. Περιτρίβονται. Ο ένας αγκάλιαζε τον Τζούνι. Οι άλλοι τις άφηνε να τις χαϊδεύει το χεράκι ο Αυγενάκης. Μωρό μου. Αγάπη μου. Της έλεγε ο Αυγενάκης της κυρίας Γκραμπόφη. Λευτέρη μου. Αγόρι μου. Τι σου κάνει ο Παλιοχείος. Το παλιό παιδό αυτό ο Σερέτης, το παλιό αλέρτ, το παλιό μακελιό, αυτή η συγχαμένη φυλάδα, τι σου έκανε αγόρι μου, εμείς είμαστε εδώ για σένα, ε. Γιατί περισφουγγίζουν τα ταμεία και όλο και κάτι παίρνουν. Χαρτζηλίκι, ε, όχι τίποτα σπουδαία πράγματα. Ένα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 2. Τριαδής διαχειρίζεται ο ΠΚΠ, κύριε Σερέτη. Ξέρει πολύ πράγμα ο Αυγενάκης. Δεν μπορούν να μαλώσουν μαζί του. Δεν μπορούν να το βγάλουν στον τάκο γιατί θα μιλήσει. Έτσι πιστεύω. Άρα απαντώ γιατί δεν το ξύλωσε από το κόμμα. Ναι. Επίσης έχουμε και μια καταγγελία για έναν άλλον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εκτός ελέγχου λέει έβριζε, έβαζε φωτιές σε τραπέζια, σε πανηγύρια και ήταν εκεί πέρα ο άρχοντας της πίστας. Κοιτάξτε, εγώ προσέξτε. Θέλω να είμαι έντιμος σε εσάς. Στο σταθμό σας, στη δουλειά μας κλπ. Και εδώ βλέπουμε full frame και τη φωτογραφία. Αυτό που σας είπα νωρίτερα, κύριε Σερέτη, ο κύριος Αυγενάκης, έχει σημασία αυτό που σας δείχνω. Την ίδια μέρα που τον πέταξε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδος ο κύριος Μητσοτάκης, ο σύζυγος της κυρίας Γκραμπόφσκη, στην κηδεία, και δίπλα ποιον βλέπω, ο κύριος Κωστίδης! Ο Μάκης ο Κωστίδης, Γρηγόρη, ο Μανώλης, ο Μανώλης ο Κωστίδης, ο Λευτέρης και η Μαρέβα. Κοίτα να δεις. Και δίπλα ο Τσούνης, ο Τσουτσούνης. Ρε τι γίνεται εκεί. Μια μεγάλη παρέα είναι όλοι αυτοί για να κοροϊδεύουν όλοι μαζί ενορχιστρωμένα τον ελληνικό λαό. Και η φωτογραφία είναι ντοκουμέντο. Πραγματικά ευχαριστώ τον κύριο Νάου, τον συνάδελφο. Έχει περάσει και αυτός από τη σχολή του Τράγκα. Κάτι παραπάνω ξέρει. Σας απαντώ για το θέμα της Κομωτινής. Δεν το ξέρω το θέμα. Εγώ αν δεν έχω πληροφορίες, ρεπορτάζ, υλικό κλπ. Λένε μαζεύτηκα, λέει, και εκεί πέρα είχαν πάει, λέει, οι αστυνομικοί σωματοφύλακες του βουλευτή και είχαν κάνει κατάληψη στα τραπέζια και αυτός είχε και τις γραβάτες του, τα ρούχα του, είχε βάλει φωτιά στο ουίσκι και έλεγε «Ηλία, ρίχτω». Δεν το ξέρω το θέμα. Πραγματικά, εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό δείχνει τον κοντζαμπασισμό. Εγώ είμαι ο αφέντης του χωριού, κάνετε πιο πέρα, ρε. Τα κουτσαβάκια της τρούμπα, δηλαδή, τρούμπα το μαγαζί είναι τρούμπα. Το μαγαζί είναι τρουμπαριστό. Πάει τρουμπαριστά το μαγάζι, είναι τρούμπα. Η κυβέρνηση της τρούμπας. Της παλιανθρωπιάς και της τρούμπας. Τα κουτσαβάκια της τρούμπας. Πάντως... Μόνο που την τρούμπα δεν ξεκαθάρισε η δημοκρατική κυβέρνηση. Ο Παπαδόπουλος και ο Πατακός την έκλεισε. Αυτά για να τα θυμόμαστε. Χωρίς να θεωρούμαστε νοσταλγοί. Απ' την άλλη όμως πρέπει να δούμε ότι όλοι αυτοί που πουλάνε εξουσία και τσαμπουκάδες και αλαζονία είναι άνθρωποι οι οποίοι συντηρούνται από τον ελληνικό λαό. Και θα φέρω ένα θέμα στην επιφάνεια το οποίο το έχει ξεχάσει ο περισσότερος κόσμος, διότι ο Αυγενάκης πήγε στο αεροδρόμιο, έλεγε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», μάλωνε τον υπάλληλο που έχασε το αεροπλάνο, αλλά σε μια αντίστοιχη περίπτωση ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος πήγε να μπει σε ένα πλοίο και τον σπρώξανε στα απόνερα και πνίγηκε και δεν τιμωρήθηκε κανένας, εκεί δεν τους ενδιέφερε ποιος είναι. Και δεν κάνανε τίποτα για αυτή την υπόθεση. Την πνίξανε την υπόθεση μαζί με τον Αντώνη. Έχετε απόλυτο δίκιο, μιλάτε για την υπόθεση της Attica Group. Για το πλοίο της γραμμής που ανήκε, και ανήκει και εξακολουθεί να ανήκει στην ναυτιλιακή εταιρεία Attica Group.
στη μεγάλη αυτή εταιρεία, η οποία έχει πάρει τα 3/4 της ελληνικής ακτοπλοείας και στην οποία βασικός μέτοχος, για να μην το ξεχνάμε, είναι η Τράπεζα Πειραιός. Είναι η τράπεζα της εταιρείας Intrum, που παίρνει τα σπίτια του Κοσμάκη, τα κοράκια των εισπρακτικών. Η Τράπεζα Πειραιός, που έχει το 70%, αν δεν κάνω λάθος, στην Attica Group. Τον καημένο αυτόν που έτρεχε, από την Κρήτη επίσης κι αυτός, που έτρεχε να ανέβει και του κλείσανε τον καταπέλτη και τον πετάξαν στη θάλασσα για να τον φάνε τα σκυλόψαρα, δεν τον υπολόγισε κανένας. Είχε όμως αυτός τη χειρότερη μοίρα που θα μπορούσε να έχει άνθρωπος. Τον πετάξανε στη θάλασσα και τον πνίξανε. Γιατί αυτή είναι η εξουσία. Είναι μια παράλληλη εξουσία, κύριε Σερέτη, με την Aegean Airlines. Η Aegean Airlines, και επιμένω, δεν κάλυψε τον υπάλληλο. Δεν έβγαλε ανακοίνωση. Και η Attica Group έπνιξε το καημένο το παιδί στο λιμάνι του Πειραιά, δεν έγινε στη θάλασσα. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Αν αυτός ο άνθρωπος τον πιάνανε χωρίς εισιτήριο, το παιδί αυτό, πώς το λέγανε, Αντώνης, ναι. Ο Αντώνης. Αν τον πιάνανε με εισιτήριο μεσοπέλαγα, η Attica Group της Τραπέζης Πειραιός που παίρνει τα σπίτια του Κοσμάκη και βγάζει την πρώτη κατοικία στον πληστηριασμό, αν τον πιάνανε μεσοπέλαγα χωρίς εισιτήριο, τι έπρεπε να κάνουνε, κύριε Σερέτη? Να τον πετάξουν στα σκυλόψαρα. Ένα παραπάνω να πούμε ότι είχε ο άνθρωπος και νοητική στέρηση, έτσι. Εγώ άλλο λέω. Αν δεν είχε εισιτήριο, πρέπει να τον πετάξουν στα σκυλόψαρα. Όχι, φυσικά. Θα τον πετάγανε, κύριε Σερέτη. Με την οτροπία που διακρίνει την εξουσία και την έπαρση και την αλαζονία του συγκεντρωτισμού και των καθεστώτων κατά της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, οι καπιταλιστές οι οποίοι πίνουν το αίμα του λαού θα τον πέταγαν στη θάλασσα να τον φάνε τα σκυλόψαρα. Πιστέψτε με. Έχουν την ίδια λογική και νοοτροπία. Όταν πετάξαν έναν άνθρωπο κάτω από τον καταπέλτη, κάτω από την ατσάλινη πόρτα, γιατί δεν πρόλαβε το καράβι, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι με την ίδια λογική και νοοτροπία της εξουσιομανίας και της βάναυσης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα τον πέταγα να τον φάνε τα σκυλόψα. Θα κοκκίνησε θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο ο καπιταλισμός σκοτώνει και πάρα πολύ κόσμο με τη φτωχοποίηση. Πάντως βλέπω ότι στην Ευρώπη γενικά πήρα μια ανάσα. Να σας πω την αλήθεια, κύριε Χίο, πήρα μια ανάσα με αυτό το βαρισίμαντο μήνυμα του Πούτιν που είπε ότι το Κρεμλίνο στηρίζει τη Μαρίν Λεπέν. Ένιωσα λίγο καλύτερα για το μέλλον της Ευρώπης, σας το λέω. Κοιτάξτε, τώρα το θέμα Πούτιν είναι μια τεράστια ιστορία. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πούτιν έχει φανατικούς θαυμαστές και φανατικούς εχθρούς. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι θαυμαστής του. Βεβαίως, το να εκφράζεις σήμερα δημόσιο θαυμασμό για τον Βλαδιμίρο, τον Ορθόδοξο Βλαδιμίρο, είναι μορφή, διότι σε θεωρούν ότι είσαι φανατικός οπαδός των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Εγώ το συσχετίζω με τον Καποδίστρια. Είναι ένας σύγχρονος Καποδίστριας, προσπαθεί να φτιάξει ένα ρωσικό κράτος, πανίσχυρο, εκφράζει τη συμπαράστασή του στη Λεπέν, αλλά γιατί το κάνει? Γεωπολιτικά το κάνει για να χτυπήσει αυτό τον διπολισμό που υπάρχει μεταξύ της συνεργασίας της Αμερικής και της Ευρώπης. Προσπαθεί να σπάσει να κομματιάσει την Ευρώπη στα δύο. Διότι η ιστορία της Λεπέν του δίνει, είναι κερασάκι στην τούρτα για τον Τσάρο. Του δίνει τη δυνατότητα να σπάσει το μπλοκ, το γαλλογερμανικό μπλοκ, το οποίο από τη μία ήταν ο Μακρόν και από την άλλη είναι ο Σόλτς. Και σου λέει, η επονίδιστη ήττα Μακρόν οδηγεί στο να σπάσει το διπολισμό μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής και να έχουμε στη γαλλική δημοκρατία τη Λεπέν, η οποία πρεσβεύει τα ίδια πράγματα του πατριωτισμού, ακόμα και αν το καθεστώς είναι σε κάποιες παραφιάδες του αντιδημοκρατικό και ολοκληρωτικό, για να ανθίζουν οι οικονομίες και να μπορεί να βρίσκει ο κόσμος ψωμί να φάει. Η ιστορία, ο Πούτιν είναι πανέξυπνος. Πραγματικά εγώ, Γρηγόρη, αν είχα τη δυνατότητα, το τελευταίο όνειρο στη ζωή μου είναι να πάω στο Κρεμλίνο, να πέσω γονατιστός και να του φιλήσω τα χέρια. Είναι το μεγαλύτερο όνειρό μου. Και άμα είναι και Ζαχάροβα, αφιλήσω και τίποτα άλλο.
Λοιπόν, πάντως ο Πούτιν, να πούμε κάποια πράγματα, το 1999 όταν παρέλαβε τη Ρωσία είχαν ένα ΕΠ περίπου στα 200 με 300 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω κάτω όπως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και έχει καταφέρει να αυξήσει το ΑΕΠ σε 3 εκατομμύρια. Την έχει κάνει πάρα πολύ ισχυρή τη Ρωσία, και το λέω αυτό διότι στην Ελλάδα που έχουμε 72% θάλασσα εισάγουμε ψάρια σήμερα, κύριε Χίο. Με έναν άλλον ηγέτη, με έναν ηγέτη σαν τον Πούτιν, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ισχυρή. Αρκεί να υπάρχει σωστή διαχείριση οικονομίας. Κοιτάξτε, έχουμε πει πολλές φορές ότι το μοντέλο που διαχειρίζεται ο Πούτιν στην Ορθόδοξη Ρωσία των ομοθρήσκων Ρώσων είναι το μοντέλο το οικονομικό μοντέλο του αυταρχικού καπιταλισμού. Είναι μία μορφή, μία έκφανση. Ο καθηγητής, ο Επαμινούδας Πανάς, που είναι καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, πολύ φίλος και συνεργάτης, μου έχει διδάξει τι σημαίνει αυταρχικός καπιταλισμός. Είναι το σύστημα το οποίο εφάρμοσαν συγκεκριμένα καθεστώτα, σκληρά καθεστώτα, τα οποία ανέπτυξαν μια μορφή αυταρχικού καπιταλισμού, με αποτέλεσμα τη συμπίεση του δημοσίου χρέους, την εθνικοποίηση κάποιων συγκεκριμένων τραπεζικών κολοσσών, την ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας, την ανάπτυξη των οικονομικών δικτών, αυτό που περιγράφετε και εσείς νωρίτερα, και αυτό το οποίο εφάρμοσε πρωτογενώς στην Ελλάδα, αυτά είναι οικονομικά μεγέθη, δεν αμφισβητούνται, η κυβέρνηση της 21ης Απριλίου του 67, από το 67 μέχρι το 73. Είναι το ίδιο μοντέλο. Δεν ήταν πεφωτισμένοι οι τότε συνταγματάρχες που, εν πάση περιπτώσει, με όλα τα δεινά που επέφεραν στη χώρα και λοιπά, και διώξεις και εκτοπισμοί και οτιδήποτε άλλο, μόνο που δεν έχει σχέμα, έτσι. Δεν μπορείς να καταλύεις το καθεστώς και λοιπά. Εφάρμοσαν ένα μοντέλο αυταρχικού καπιταλισμού. Αυτό το οποίο εφαρμόζει ο Πούτιν στην Ρωσία, ο Κινέζος στην Κίνα, ο Κορεάτης, ο Κιμ Γιον Κουνκ στην Κορέα. Η Κορέα, η Κίνα, η Ρωσία δεν είναι ισχυρές οικονομίες? Είναι. Στην Ινδία δεν είναι ισχυρή οικονομία? Είναι. Στο Ιράν δεν είναι ισχυρή οικονομία? Είναι. Είναι μοντέλα αυταρχικού καπιταλισμού, τα οποία οι πολέμοι αυτών των καθεστώτων τα χαρακτηρίζουν αντιδημοκρατικά, φασιστικά, ολοκληρωτικά κλπ. Όμως τα μεγέθη τα οποία ραδιάσατε και προσμετρήσατε δείχνουν, παρά το γεγονός ότι ακόμα ο Ρώσος πολίτης ζει με πενιχρό εισόδημα, και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε, η οικονομία τους ανθίζει, και ποια άλλη χώρα στον κόσμο θα μπορούσε επί 2 χρόνια να πολεμάει ξοδεύοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για πολεμικό εξοπλισμό και να έχει ανθυρή οικονομία και ανθυρούς οικονομικούς δείκτες? Καμία άλλη παρά μόνο η Ρωσία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει παραπάνω από 3 μέρες πόλεμο, κύριε Σερέτη. Αν πάει να κάνει πόλεμο η Ελλάδα 3 μέρες, έχει τελειώσει οικονομικά. Και ειδικά άμα είναι και 3 τα μέτωπα. Η Τουρκία μπορεί να το κάνει. Η Τουρκία που έχει 4 μέτωπα αυτή τη στιγμή, Αιγαίο, Ιράν, Κούρδους, Μέση Ανατολή. Έχει 4 μέτωπα που στέλνει εξτρατευτικά σώματα. Αντέχει οικονομικά. Και αντέχει οικονομικά παρά το γεγονός βεβαίως ότι ο λαός της λιμοκτονεί. Πρέπει να διαλέξουμε. Τι καθεστώτα θέλουμε? Θέλουμε ένα εθνικά υπερήφανο καθεστώς που ο εργαζόμενος να έχει ένα μέσο εισόδημα τουλάχιστον μεγαλύτερο από ό,τι παίρνει τώρα, και να ξέρει ότι το δημόσιο χρέος είναι μειωμένο, ότι οι δείκτες ανθούν και ότι έχει μια υπερήφανη εθνική πολιτική που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό Ισραήλ. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά όχι ένα Ισραήλ το οποίο σκοτώνει αμάχους. Βλέπω τώρα και διαβάζω ότι υπάρχει μια περίπτωση να πήγε στη Μόσχα ο Όρμπαν και υπήρξαν και αντιδράσεις μετά από πληροφορίες για αυτή την επίσκεψη, και δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός ότι δεν θα διαπραγματευτεί ούτε με την Ουκρανία ούτε με τη Ρωσία. Είναι και αυτός ένας πρωταγωνιστής σε όλο αυτό που συμβαίνει, θα έλεγα, ο Βίκτορ Όρμπαν. Ο Όρμπαν είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, είναι ο ισόβιος αρχηγός του Ουγγρικού κράτους. Οι Ούγγροι είναι περήφανοι γι' αυτόν. Όσο και αν κάποιος τους ξενίζει αυτό, είναι περήφανοι για τον Όρμπαν, για τον ηγέτη τους. Ποιος Έλληνας πολίτης είναι περήφανος για τους πολιτικούς του? Κανένας. Οι Ούγγροι είναι μια εθνική σιδηρόφραχτη μεραρχία,
οικονομικά εννοώ και πολιτισμικά, οι οποίοι έχουν διώξει όλους τους λαθρομετανάστες, τους παρανόμους ερχομένους. Δεν υπάρχει παρανόμος ερχόμενος στην Ουγγαρία, τους διώχνουν όλους. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα έχει βάλει με τα καθεστώτα και τα συστήματα πολιτικο-οικονομικά του Σόρος. Ποιος άλλος κατάφερε να εκμηδενίσει το Σόρος στην ίδια την πατρίδα, όπως ο Όρμπαν. Στον Όρμπαν πρέπει να βγάζουμε το καπέλο. Παρά το γεγονός ότι έχει διαπράξει και αυτός σοβαρά τοπήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Όμως αυτοί οι άνθρωποι κοιτάζουν την πατρίδα τους. Κατηγορούν κάποιοι τους Ρώσους ότι συμμάχισαν με τους Τούρκους κλπ. Ναι ρε παιδιά, από τη στιγμή που εμείς δεν τους θέλουμε, με ποιους θα συμμαχίσουν? Με τους γείτονές μας. Ας είχαμε εμείς την πρόνοια και την προνοητικότητα να συμμαχίσουμε με τον Ρώσο, για να μην συμμαχίσουμε με τους Τούρκους. Όποιος συμμαχεί με τους Τούρκους είναι εχθρός μας. Εμείς διώξαμε τους Ρώσους από την αυλή μας. Και μην πιστέψει κανένας ότι ο Τσίπρας έκανε εθνική πολιτική επειδή πήγε μαζί με τον Λαφαζάνη και ζητούσε δανεικά από τον Πούτιν και ο Πούτιν τι τους είπε? Άντε φύγετε από εδώ ρε, ψωμόλησες. Εσείς να πούμε δεν μιλάτε με τη Μέρκελ? Εσείς δεν είστε στο ΝΑΤΟ και έρχεστε εδώ πέρα να ζητήσετε δανεικά? Ούστα από εδώ. Έτσι το είπε ο Πούτιν. Ο Πούτιν είναι πανέξυπνος. Ο Όρμπαν είναι πανέξυπνος, ο Κινέζος είναι πανέξυπνος και ο Κορεάτης είναι πανέξυπνος. Και προσπαθούν να φτιάξουν τους BRICS, η οποία είναι μια άλλη διπυρωτική διακοινωτική, ένα διακοινωτικό οικονομικό μέγεθος, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να σπάσει αυτόν τον διπολισμό και να φτιάξει ένα πολυπολισμό, γιατί το έχει ψηλιαστεί ο κοντός ο Μόσχοβος, ότι η υπόθεση, η δουλειά πάει εκεί πέρα. Η Αμερική καταραίει οικονομικά, βγάλανε τον Γεροχούφταλο εκεί πέρα, έκανε έτσι, δεν έβλεπε στα δύο μέτρα. Έχει πρόβλημα αυτός, έχει φωτοφοβία, έχει συνειδησιακά προβλήματα, έχει ψυχική πάθηση, σοβαρή ψυχική πάθηση, έχει άνοια. Και όμως οι Αμερικανοί προσπαθούν να προωθήσουν αυτό το γεροχούφταλο, αυτό το παλιό ρεμάλι του κερατά, ας πούμε, να τον κάνουν πάλι πρόεδρο. Και ο άλλος ήταν στον γκολφ και τον έβριζε. Άλλος αυτός. Αλλά τουλάχιστον αυτός είναι πατριώτης. Χαπάει την πατρίδα του. Ο άλλος που τον πάνε, ο άλλος έκανε έτσι. Δεν έβλεπε. Έχανε τα λόγια του, ψεύδιζε. Του φεύγαν τα σάλια. Και τον πάνε για πρόεδρο της Αμερικής. Επειδή κάνει πολέμους. Επειδή κόβει χρήμα για τις πολεμικές βιομηχανίες για να πουλάνε όπλα. Αυτά είναι τα πράγματα και σε και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε κύριε Χίου. Ευχαριστώ και εσάς, ευλογία να έχει ο Θεός. Σας έχει ο Θεός και να σας έχει ο Θεός καλά γιατί σε νέο παιδί και έχετε να προσφέρετε πάρα πολλά. Καλό μεσημέρι στους Θεσσαλονικιούς, καλό μεσημέρι στους περίβαλους Μακεδόνες. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι. Ακούσατε τον Στέφανο Χίο. Λοιπόν φιλαράκια μου, επειδή έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας και θέλω να πω κάποια πράγματα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Μετά από όλα αυτά που αναφέραμε, μετά από όλα αυτά που είπαμε για τη μεγάλη στοά της Ελλάδας. Και ήθελα να το ρωτήσω τον κύριο Χίο, δεν πρόλαβα, δεν πειράζει. Μετά από όλη αυτή την ιστορία με τη μεγάλη στοά της Ελλάδας, με τα μυστικά, με τα σκάνδαλα, με κάτι τυπάκους οι οποίοι ανήκουν σε αυτά τα υπόγεια και δεν το λένε και το αρνούνται, ενώ υπάρχει καταγεγραμμένο το όνομά τους, με κάποιοι που ανήκουν με λίγα λόγια στη μασονία και στη μεγάλη στοά της Ελλάδας, ξαναλέω. Μετά από όλο αυτό που αναφέρθηκε, μετά από όλο αυτό που έγινε, μετά από όλα αυτά που ακούστηκαν ως Ρόιτερ, έχει βγάλει μια συνέντευξη. Και λέει ότι κάνει μια αυτοψία, μια βουτιά ποιος ως Ρόιτερ τώρα, στα άδυτα της ελληνικής μασονίας. Και γνωρίζεις στον Έλληνα πολίτη, έτσι με αυτόν τον τρόπο, τους τέκτονες. Βλέπω εδώ, γιατί μας λέγατε συνωμοσιολόγους τα λέω. Βλέπω εδώ ο Σρόιτερ τώρα, τι δείχνει σε αυτή τη συνέντευξη. Τελετές μύησης, σύμβολα, σπάνια έγγραφα και ντοκουμέντα, συγκεκριμένο dress code, δηλαδή φοράνε όλοι τα ίδια ρούχα. Μυστικοπάθεια! Έτσι δεν είναι? Μυστικοπάθεια! Μασονία! Που η Ορθόδοξη Εκκλησία τη χαρακτηρίζει ως αίρεση, έτσι. Βλέπω εδώ έχει ο θυρωρός.
ο οποίος είναι στην είσοδο και αποφασίζει ποιος θα μπει και ποιος θα είναι και ποιος όχι, δηλαδή είναι ο θεράποντας. Εν τω μεταξύ λέει ότι απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε δεν είναι μέλος της ΣΤΟΑΣ. Και για να μπεις μέσα, αν δεν φοράς τον dress code, πρέπει υποχρεωτικά να φοράς κουστούμι. Και πώς μπήκες, ρε Σρόιτερ, μέσα? Με κουστούμι? Με κουστούμι μπήκες. Άρα, για να μπήκες, Σρόιτερ, συγγνώμη που το λέω, δεν ξέρω. Όπως υπάρχουν όμως και για πολλούς άλλους αναφορές ότι ανήκουν σε αυτή τη μεγάλη στοά της Ελλάδας. Ότι είναι με λίγα λόγια μασόνι. Τώρα για τους βαθμούς που υπάρχουν. Υπάρχει, λέει, κάθονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε αυτή την αίθουσα. Δηλαδή κάθεται μπροστά ο πρόεδρος, από δίπλα κάθεται αυτός που είναι μεγαλύτερου βαθμού, πιο κάτω αυτός που είναι πιο πίσω, αυτός που είναι πιο μικρός σε βαθμό. Και εξηγεί, ρε παιδί μου, ότι πώς αντιστοιχεί ο αριθμός που έχει σαν μασόνος με την ηθική συμπεριφορά του κάθε τέκτονα και την εξέλιξη και την αυτοπιθαρχία. Ακούστε εδώ τώρα, στην Ελλάδα αυτά. Χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια, δεν τα ξέρετε καν. Μιλάει και λέει ότι τραγουδούνε, λέει, έναν ύμνο όλοι μαζί, ότι υπάρχουν μαθητές, εταίροι και διδάσκαλοι, γιατί αυτοί είναι οι τρεις βαθμοί του τεκτονισμού, είναι οι μαθητές δηλαδή. Υπάρχουν, λέει, τρεις βασικοί βαθμοί του τεκτονισμού. Είναι οι μαθητές, οι εταίροι και οι διδάσκαλοι. Δηλαδή είναι οι δάσκαλοι που μαθαίνουν στους μαθητές τι να κάνουν, πώς να κινούνται, την ξύλινη γλώσσα, τι ψέματα να λένε, να είναι μυστικοπαθείς, να εισβάλλουνε. Κρατήστε αυτό που λέω, να εισβάλλουνε και να προσπαθούν να αλλοιώσουνε και να προσπαθούν να καταστρέψουνε ό,τι κάνει κακό στα δικά του συμφέροντα. Άπαντες, λέει, έχουν ένα ξύφος στη θέση του που συμβολίζει το εργαλείο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να ακούσουν τη διδασκαλία. Και το μόνο ξύφος που διαφέρει είναι, λέει, του σεβάσιμου, του σεβάσμιου, του προέδρου δηλαδή. Στην είσοδο, λέει, της αίθουσας υπάρχουν δύο στήλοι που συμβολίζουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα, ενώ πλάι τους είναι δύο λίθοι, ο ένας ακατέργαστος που συμβολίζει σύμφωνα πάντα με τον κοσμήτορα την πρώτερη κατάσταση όποιου γίνεται μέλος της ΣΤΟΑΣ και ακόμα ένας τέλειος κυβικός λίθος που συμβολίζει το αποτέλεσμα, δηλαδή σε παίρνουνε και σε φτιάχνουνε κανονικότατα και οικονομικά. Και σε θέσεις εξουσίας σε βάζουνε, αλλά όλα αυτά με μια προδιαγραφή. Ότι μόνιμα θα κάνεις ό,τι σου λένε και ότι μόνιμα θα ακολουθείς δικές τους οδηγίες. Εντάξει. Άρα όποιος είναι μέλος της μεγάλης ΣΤΟΑΣ, όποιος είναι μασόνος, δεν είναι σε καμία περίπτωση ιδεολόγος. Γιατί όταν είσαι μασόνος, δεν είσαι ιδεολόγος, γιατί σου λένε οι μασόνοι τι να κάνεις. Εντάξει. Τα χαιρετίσματά μου. Ξέρει αυτός. Μετά βρέθηκε, λέει, με τον ηγέτη των Ελλήνων Μασόνων, τον Μιχαήλ Ματέ. Είναι ο μεγάλος διδάσκαλος της μεγάλης του άστης της Ελλάδας. Μιλάνε για την ιστορία που έχουν οι Μασόνοι. Απευθυνόμαστε, λέει, στους πάντες. Τι αίτημα πρέπει να γίνει, λέει, για να μπει κάποιος στη ΣΤΟΑ. Τι ελέγχους περνάει. Εμείς, λέει, αρχούμαστε να είναι ένα άτομο καλής μαρτυρίας. Και ξεκαθαρίζει ο ίδιος, λέει, δεν θεωρούμε, λέει, υποδέστερες τις γυναίκες, αλλά σύμφωνα με την παράδοση είναι μια αντρική παράδοση αυτή. Δεν θα θέλαμε κάποιος που επιδιώκει να έρθει για να εκμεταλλευτεί το οτιδήποτε, δεν θέλουμε κάποιον που έχει διαπράξει αδικήματα, που έχει κάνει κακό και κυρίως δεν θέλουμε, λέει, κάποιον που έχει κακή σχέση με την οικογένειά του. Άντε καλά. Εντάξει τώρα, εντάξει. Για τις διασπάσεις τώρα, τα οικονομικά σκάνδαλα, την παρασκηνιακή δράση. Δεν λένε πολλά. Δεν λένε πολλά. Και για το αν επηρεάζουν οι μασόνοι τις εξελίξεις, είπε αυτός εδώ πέρα ο ηγέτης ότι δεν στηρίζεται αυτό πουθενά, παρά μόνο, λέει, στη φαντασία κάποιων ανθρώπων. Η αλήθεια, λέει, είναι όμως δεν υπάρχουν συνωμοσίες. Άκου τώρα, αυτό είναι ψέμα.
Από την άλλη, λέει, τα μέλη μας είναι πολύ σημαντικές προσωπικότητες, όπως επιχειρηματίες και πολιτικοί. Επιχειρηματίες και πολιτικοί. Επιχειρηματίες και πολιτικοί. Υπάρχουν, λέει, αδερφοί σε όλες τις θέσεις. Υπάρχει όμως, λέει, και η υπερβολή. Άμα έχεις μασόνους πολιτικούς, μασόνους επιχειρηματίες, μασόνους εφοπλιστές σε αυτή τη μεγάλη στοά της Ελλάδας, και δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλες πολλές κατηγορίες, είναι και δικαστές, είναι και δικηγόροι, είναι και άλλοι πολλοί. Συγγνώμη που στο λέω, ηγέτη της μασονικής στοάς της Ελλάδας, της μεγάλης στοάς της Ελλάδας, αλλά επηρεάζει τις εξελίξεις. Γιατί τους κάνεις μάγκες και μετά τους λες τι να κάνουνε. Αυτό είναι το παρεδόση σας. Εντάξει, μια χαρά επηρεάζει τις εξελίξεις. Άσε τώρα. Ολόκληρος ηγέτης μασονικής του Άσνας η Παπατζής, κρίμα είναι. Και πολιτικούς όμως, εγώ εκεί θα μείνω. Και πολιτικούς μασόνους. Πολιτικούς μασόνους. Και πολλοί μου γράφουν εδώ, πρόσεχε με τους μασόνους και μην ασχολείσαι. Περισσότεροι είναι μαριονέτες, αλλά είναι εκδικητικοί και το ένα και το άλλο. Δεν λέω κάτι κακό. Την αλήθεια λέω. Επηρεάζουν τις εξελίξεις κατά τη δική μου άποψη. Και οι πολιτικοί που είναι μασόνοι, επειδή δέχονται εντολές για το τι να κάνουνε, δεν είναι ιδεολόγοι. Άρα δεν χωράνε μασόνοι στην πολιτική. Χωράνε μόνο ιδεολόγοι οι οποίοι έχουν όνειρα. Εντάξει, καλό μεσημέρι. Θέλετε κάποιο τραγουδάκι? Θέλετε και αυτά που ακούστηκαν για μασόνους και ιστορίες δεν είναι ψέματα, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Άσχετα που κάποιοι πάνε να πούνε ότι δεν είναι αλήθεια και να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Και επειδή ένας είχε μπλέξει με μασόνους παλαιότερα, τεράστιος τραγουδιστής ο Καζατζίδης, και τα έλεγε και στις συνεντεύξεις του, το πώς τον κορόιδεψαν και το πώς τον βάλανε να υπογράψει χαρτιά και το πώς δεν έπαιρνε λεφτά. Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Καλό μεσημέρι και τα χαιρετίσματά μου στους μασόνους, τους πολιτικούς, οι οποίοι το παίζουν ιδεολόγοι, ενώ στην ουσία είναι μαριονέτες. Ενώ στην ουσία δέχονται εντολές και κάθονται σούζα. Σούζα κάθονται. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται στην Ελλάδα. Δώσει δύναμη τον κόσμο αυτό να αλλάξω, να φτιάξω όμορφες καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλί είναι, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη. Να λείψουνε απ' τη ζωή κι όμορφη να κυλάει. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλί είναι, να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία. Στην καρδιά να βάλω λίγη μέσα, να τις ανάγκες
ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω τη ψευτιά που έχει στα στήθια μέσα. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία. Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.